Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του GR. Πάμε γρήγορα να δούμε τις εξελίξεις στο θρίλερ, όπως εξελίσσεται με την ΕΡΤ. Γιατί πριν από λίγα λεπτά είχαμε νέες διευκρινιστικές ανακοινώσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας για την απόφαση που εξέδωσε χτες το απόγευμα. Εδώ στο στούντιο του GR είναι ο διευθυντής ειδήσεων του GR, ο Νίκος Γεωργιάδης. Νίκο, καλησπέρα. Στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ο Σπύρος Μουρελάτος. Νίκο, να ξεκινήσουμε από αυτές τις διευκρινήσεις. Ναι, το ρεπορτάζ καθώς είναι δύο πολύ καθοριστικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι θεωρεί απολυμμένους τους 2.700 εργαζόμενους της ΕΡΤ, σύμφωνα με τη διατύπωση, ενώ μιλάει και για άλλα που θα μας πεις τώρα. Λοιπόν, υπάρχει πολύ ρεπορτάζ για το Μαξίμου, θα το κάνουμε μαζί με τον Σπύρο τον Μουρελάτο, που ξέρει και περισσότερα πράγματα από μένα. Αλλά έχουμε και ρεπορτάζ από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δηλαδή, προλίγο ο κ. Μενουδάκος προέβησε νέες εξηγήσεις. Φαίνεται πως το πόρισμα το χθεσινό δεν ήταν αρκετό για να μπορέσει να καλύψει όλα τα κενά και τα παράθυρα τα ανοιχτά που είχε αφήσει. Λοιπόν, ο κ. Τουρνάρας και ο κ. Κεδίκογλου θα πρέπει άμεσα να ορίσουν το προσωπικό για την προσωρινή λειτουργία της κρατικής τηλεόρασης, θεωρείται προσωπικό ασφαλείας. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες που έρχονται από την κυβέρνηση, αυτό το προσωπικό θα είναι περίπου 30 άτομα με διμηνιαίες συμβάσεις, όπως λέει και ο κ. Μενουδάκος, είτε ορισμένου χρόνου είτε συμβάσεις έργου. Δηλαδή το Συμβούλιο της Επικρατείας, στη διευκρινιστική, βεβαίως, ορίζει και τον τρόπο πρόσληψης ανθρώπων, βεβαίως, για το μεταβατικό εγχείρημα. Το διαβάζω για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση. Εδώ δεν επιδέχονται ερμηνείες πια. Καμία. Γιατί χθες το βράδυ ήταν ένα πράγμα ανοιχτό από παντού. Όλοι και οι αρχηγοί ακόμα το ερμήνευαν όπως ήθελε ο καθένας. Το προσωπικό ασφαλείας θα προσληφθεί με σύμβαση έργου ή με σύμβαση ορισμένου χρόνου, για να είμαστε και σαφέστατοι, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Το αν αυτό το προσωπικό θα προέρχεται από το απολυμμένο προσωπικό της ΕΡΤ, πρόσεξε, χρησιμοποιούμε ήδη τη μετοχή, απολυμμένο προσωπικό της ΕΡΤ, ή από άλλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα, αυτό θα καθοριστεί από τους δύο συναρμόδιους υπουργούς. Ταυτόχρονα, ο κ. Τουρνάρας και ο κ. Κεδίκογλου και η κυβέρνηση πρέπει να ορίσουν τον διαχειριστή. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες μέσα στο Μαξίμου, αυτός ο διαχειριστής πιθανότατα να οριστεί και αύριο. Μπορεί να προέρχεται από τη Δημάρη ή από το ΠΑΣΟΚ και μπορεί και να έχει και τον τίτλο του υφυπουργού. Οι δύο υπουργοί θα πρέπει να ορίσουν το διαχειριστή της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, ο οποίος θα στρώσει το δρόμο, σε εισαγωγικά, θα στρώσει το δρόμο για τη λειτουργία της νέας ΕΡΤ, όπως την προβλέπει το νομοσχέδιο που έχει δοθεί στην δημοσιότητα. Το γνωστό νομοσχέδιο που δόθηκε για τη συζήτηση. Αυτός ο διαχειριστής θα κρίνει ποιος είναι ο αναγκαίος αριθμός προσωπικού, το είπαμε αυτό, για τη λειτουργία της νέας ΕΡΤ. Εδώ πέρα μπαίνουμε στη νέα φάση. Οι πληροφορίες μιλούν πούμε για ένα πρόγραμμα με 30 εργαζόμενους. Όχι, αυτό δεν είναι το μεταβατικό, μην το μπερδεύουμε. Το μεταβατικό μιλάω. Λέει για δύο πράγματα. Το μεταβατικό είναι με 30. Με ένα πρόγραμμα κοινό και για τα τρία κανάλια, δεν θα υπάρχει κάτι διαφορετικό. Με τρία μικρά δελτία ειδήσεων. Και οτιδήποτε άλλη εικόνα περνάει εκείνη τη στιγμή και είναι έτοιμη, του τεστ είναι ντοκιμαντέρ, Μίκι Μάους. Σε λίγο θα πάμε και στο διαδιομέγαρο της ΕΡΤ για να δούμε τις αντιδράσεις των εργαζομένων, συναδέλφων και τεχνικών σε αυτές τις εξελίξεις που είναι καθοριστικές. Να πούμε εδώ, Νίκο. Δεν τελειώσαμε. Να το ολοκληρώσουμε για να πάμε και στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως φαίνεται από αυτό το χαρτί, δεν πρόκειται να δοθεί μισθός για το μήνα Ιούνιο. Οπότε καταληκτική ημερομηνία για όλες τις απολύσεις στην ΕΡΤ, σύμφωνα με το κείμενο που έχω μπροστά μου από το Συμβούλιο της Επικρατείας και τις εξελίξεις, είναι 30 Ιουνίου. Δηλαδή στο τέλος του μήνα. Δηλαδή από εκείνη τη στιγμή και πέρα τρέχει η νέα ΕΡΤ, όποτε την ετοιμάσουν, και από τώρα μέχρι τις 30 Ιουνίου το μεταβατικό στάδιο. Για να ξέρουμε ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και προσέξτε, αυτό είναι το σημαντικότερο, Γιώργο και Σπύρο, είναι ότι αύριο το απόγευμα αυτό το προσχέδιο ή το σχέδιο της λειτουργίας του μεταβατικού, της μεταβατικής ΕΡΤ και τα υπόλοιπα πρέπει να έχουν κατατεθεί στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Μάλιστα. Έτσι. Και τώρα πάμε σε αυτό. Μας χωρίζουν λοιπόν 24 ώρες από τη νέα κρίσιμη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Μεσολαβεί βέβαια απόψε και θα πάμε σε λίγο στη Βουλή η συζήτηση της τροπολογίας. Η συζήτηση για το αν θα κατατεθεί μέσα σε ένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το ρήκος Δινάνινε, που κατέθεσε το ΚΚΕ για την ακύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου 10 υπουργοί που συμπεριλαμβάνει και την ΕΡΤ, θα το δούμε αργότερα στη Βουλή. Θέλω να πάμε στον Σπύρο Μουρελάτο για τους εταίρους, για Βενιζέλο Κουβέλη. Υπάρχουν δύο ζητούμενα, Σπύρο. Το ένα είναι να επαναλειτουργήσει η ΕΡΤ, να φύγει το μαύρο μέχρι αύριο το απόγευμα. Και το δεύτερο είναι αν αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης, το σχέδιο Σαμαρά, όπως εκφράστηκε χτες τα 9 σημεία του και όπως φαίνεται και από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, να είναι στην ίδια κατεύθυνση για κλείσιμο της παλιάς ΕΡΤ, για το νέο μοντέλο και για το μεταβατικό στάδιο. Τι λένε πάνω σε αυτό οι δύο εταίροι, πώς αντιδράσουν? Γιώργο, καλησπέρα σας από το Μέγαρο Μαξίμου. Ένα 24ωρο πριν από την πολύ κρίσιμη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, σε ό,τι αφορά
την πρώτη αιχμή που αφήνουν Πασό και Δημοκρατική Αριστερά. Αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι έγκυται σε πολιτική και όχι σε νομική ερμηνεία. Γιατί όπως είπε πολύ σωστά και ο Νίκος Γεωργιάδης πρωτύτερα, πλέον δεν επιδέχονται παρερμηνιών τα όσα διαραίονται ή δίδονται στη δημοσιότητα ως διευκρινήσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και αυτά έχουν ως βάση ένα δεδομένο πλέον. Ότι η ΕΡΤ όπως την ξέραμε έχει καταργηθεί. Ήδη μιλάμε, όπως είπε ο Νίκος Γεωργιάδης, για απολυμένο προσωπικό. Υπάρχουν και κάποιοι σύμβουλοι στο Συμβούλιο της Επικρατείας που λένε ότι σε ό,τι αφορά την διακοπή του σήματος και για το ότι βλέπουμε μπάρες μέχρι σήμερα, αυτό ουσιαστικά αιτιολογείται λόγω μιας επαρκούς χρόνου. Στην κυβέρνηση πάντως, λόγω της έλλειψης χρόνου για να εφαρμοστεί το στους δύο κυβερνητικούς εταίρους. Έκανε μια διακοπή σπίρο γι' αυτό διευκρίνησε. Στην κυβέρνηση λοιπόν ήδη τρέχουν από το πρωί, τρέχουν και δεν φτάνουν θα σου έλεγα έτσι λαϊκά, για να ετοιμάσουν αυτό το φορέα παύλα γέφυρα που θα διαδεχθεί την ΕΡΤ όπως την ξέραμε μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα και θα στρώσει το χαλί για τη άρα, νέα πλέον δημόσια τηλεόραση. Άρα, οι πληροφορίες που μεταδώσαμε εδώ στο GR, υπήρξε συνάντηση για το κομμάτι της λειτουργίας του μεταβατικού φορέα ή αυτό το μεταβατικό στάδιο. Οι πληροφορίες που είχαμε εδώ από το Σάββατο, ότι κάποιοι για λογαριασμό της κυβέρνησης τρέχουν και κάνουν επαφές, τρέχουν το πρόγραμμα δηλαδή, τρέχουν το project να το πω έτσι, όπως συνηθίζεται, και κάνουν επαφές με ανθρώπους για δίμηνες συμβάσεις, έχοντας βρει στούντιο από όπου θα εκπέμψει το νέο νερίτ ή το μεταβατικό στάδιο, ήταν πραγματικές. Μην το μπερδεύουμε, το μεταβατικό στάδιο. Το μεταβατικό στάδιο, ναι, δεν θα έχει καμία σχέση με την ΕΡΤ προφανώς. Ναι, ναι. Θα είναι το πρώτο. Το μεταβατικό νερίτ έχει σχέση με την ΕΡΤ. Ναι, να δούμε τώρα ποιοι θα πάνε βέβαια. Ναι. Θα μιλήσουμε με τους συναδέλφους πώς αντιδρούν σε όλο αυτό. Ναι, Σπυρό. Να διευκρινίσουμε πάντως, Γιώργο, ότι όταν όντως υπήρχαν οι πληροφορίες και ευσταθούσαν απόλυτα το προηγούμενο Σάββατο και την προηγούμενη Κυριακή, μιλούσαμε κατ' ουσίαν για προθύστερες, επιπόλες κινήσεις. Δεν είχε μεσολαβήσει σχέση των πολιτικών αρχηγών. Τώρα έχουμε την πρόταση του Αντώνη Σαμαρά, έτσι όπως υποβλήθηκε χθες στους δύο κυβερνητικούς εταίρους. Τώρα πλέον μιλάμε με στοιχεία. Και θα πρέπει να σου πω ότι σε ό,τι αφορά το λογότυπο, το νερί θα πρέπει να το ξεχάσουμε. Έχει πέσει στο τραπέζι ένα νέο λογότυπο, ΔΕΤ για την τηλεόραση, ΔΕΤ, δημόσια ελληνική τηλεόραση, ΔΕΡ για τη ραδιοφωνία, δημόσια ελληνική ραδιοφωνία. Είπατε ότι πρέπει να προσληφθεί δηλαδή, ικανός και αναγκαίος αριθμός εργαζομένων. Το νέο όνομα της ΕΡΤ, της παλιάς ΕΡΤ, ΔΕΤ, μάλιστα. Άρα το νερίτ πιο πολύ το χρησιμοποίησαν για να το κάψουν ή εν πάση περιπτώσει δεν είχαν σταθμίσει. Τι ή γιατί κάτι δεν κατοχύρισαν το λόγο, συγγνώμη. Ναι, σίγουρα το domain name στο προφανώς είναι το δεύτερο. Δεν κατοχύρισαν το λόγο, του το πήρε κάποιο. Ναι. Μάλιστα, πρέπει να συνηθίσουμε αυτό το ΔΕΤ ή θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί θα πάμε να δούμε τις πολιτικές εξελίξεις. Όχι, τώρα. Όχι ακόμη. Να πούμε κάτι με το Σπύρο το Μουρελάτο. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει και ένα πολιτικό σκεφτικό Σπύρο, το οποίο θέλω και να το εμπλουτίσει. Υπάρχει μια κρυφή ατζέντα μέσα την οποία διαχειρίζεται ο κύριο Σαμάρα και η σύμβουλή του από χθε. Σε αυτή την κρυφή ατζέντα υπάρχει βεβαίως αυτό που είπες, ότι τρέχουν και δεν προλαβαίνουν για να στήσουν την γέφυρα, το μεταβατικό στάδιο. Αυτή η γέφυρα στείνεται σε τρία επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι ένας μηχανισμός που έχει στηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ναι. Το δεύτερο επίπεδο είναι η μία συμμαχία, συνεργασία με μηχανισμό που ανήκει σε κάποιο ιδιωτικό εκδοτικό οργανισμό, βλέπε τηλεοπτικό κανάλι. Και το τρίτο είναι βεβαίως. Σε όλα τα λες, δηλαδή ότι κάποιο ιδιωτικό κανάλι βοηθάει την κυβέρνηση για να τρέξει το μεταβατικό πρόγραμμα. Ναι, και αυτό ισχύει από χθες. Και το τρίτο είναι ότι βεβαίως χρησιμοποιείται η πλατφόρμα η ψηφιακή της DJA. Διότι το τεχνικό. Που είναι των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών. Που είναι βεβαίως. Ιδιοκτητών. Μπράβο. Και φυλάσσεται, θέλω να πω στο Μαρούσι, επειδή είναι να περνάω κάθε πρωί, φυλάσσεται με μία δημιουργία των ΜΑΤ εδώ και 8 μέρες. Αυτοί είναι οι τρεις μηχανισμοί παράλληλοι, οι οποίοι λειτουργούν αυτή τη στιγμή, προσπαθούν να λειτουργήσουν για να διασφαλίσουν μέχρι αύριο το απόγευμα αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένως. Επίσης, υπάρχει το σχέδιο Μόσχια αλλού το οποίο τρέχει. Επί της ουσίας είναι το ίδιο. Το οποίο υπάρχει. Υπάρχει και τρέχει για το επόμενο στάδιο. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν προβλέπεται η κατάργηση της ΕΤΕΝΑ πλήρως, όπως προέβλεπε και το σχέδιο του Μόσχια αλλού, η διαμόρφωση ενός νέου καθεστώτος στην ΕΡΤ3, που δεν θα λέγεται πλέον 3 και θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό καθεστώς. Η διατήρηση, αν θέλεις, της ιδέας της ΝΕΤ και μελετάται η κατάργηση
του καναλιού της Βουλής, διότι όπως ξέρετε δεν υπάρχει και κάτι τέτοιο ανάλογο σε οποιοδήποτε μέρος αυτού που ονομάζουμε δυτικού κόσμου. Αυτά όσον αφορά τα τεχνικά, αν θέλεις, στοιχεία αυτής της υπόθεσης. Όμως, Σπύρο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, υπάρχει και μια κρυφή ατζέντα που αφορά την αυριανή συνάντηση και έχει να κάνει με τα τρία σημεία που δεν συζητήθηκαν χθες. Θα πάμε σε λίγο, Νίκο, θα πάμε. Να πάμε να δούμε τώρα, γιατί η επόμενη πράξη του δράματος, αυτή που θα ζήσουμε απόψε, είναι η συζήτηση στη Βουλή για την τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ και καταργεί το λουκέτο στην ΕΡΤ, αν μπει βέβαια στο νομοσχέδιο το οποίο θα φέρει απόψε προγραμματισμένο από την Παρασκευή η κυβέρνηση. Να πούμε ότι η συνάντηση των τριών αρχηγών στο Μαξίμου απέδωσε στους τρεις πολιτικό χρόνο, ανασχηματισμό. Και όπως είδαμε από τις διευκρινήσεις του ΣΤΕ, αυτό που είχε σχεδιάσει η κυβέρνηση, τη διάλυση της ΕΡΤ, προχωρά. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις και θα πάμε και στο Ραδιομέγαρο να δούμε την αντίδραση των εργαζομένων. Μια σειρά από πολιτικά γεγονότα εκτελήθηκαν παράλληλα με τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αποφάσισε για την ΕΡΤ, αλλά και μετά από την ανακοίνωσή της. Στη συνεδρίαση των πολιτικών αρχηγών, οι κύριοι Βενιζέλος και Κουβέλης ξεκαθάρισαν στον Πρωθυπουργό ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η πορεία της κυβέρνησης εάν δεν επικυρωποιηθεί η προγραμματική συμφωνία. Παράλληλα, έγινε γνωστό πως στην Αθήνα φτάνει ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Wolfgang Schäuble, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση που το απίθυνε ο Γιάννης Τουρνάρας, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς αναμένεται να μεταβεί στο Βερολίνο στις 3 Ιουλίου επ' ευκαιρία της Συνόδου των Υπουργών Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στενοί συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά έλεγαν πως ο Πρωθυπουργός απεδέχθη να υπάρξει ανασχηματισμός, αφού και ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς έχει εντοπίσει περιπτώσεις υπουργών που δεν βοήθησαν με τις ενέργειές τους στην κυβερνητική προσπάθεια. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτή με διαφορετικό τρόπο από τα τρία κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι δεν είναι απαραίτητη η άμεση επαναλειτουργία της ΕΡΤ. Το ΠΑΣΟΚ ότι η προσωρινή διαταγή υπαγορεύει το άνοιγμα της ΕΡΤ με το ίδιο προσωπικό και με οργανωτικό σχήμα που θα οριστεί. Και η Δημάρχ λέει ότι η προσωρινή διαταγή υπαγορεύει το άμεσο άνοιγμα της ΕΡΤ. Σε κάθε περίπτωση. Στη Βουλή σήμερα μπαίνει το θέμα της τροπολογίας που έχει καταθέσει το ΚΚΕ για την κατάργηση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, που προβλέπει την κατάργηση συγχώνευση με υπουργική απόφαση δημοσίων φορέων και οργανισμών. Μια τροπολογία που η κυβέρνηση δεν την αποδέχεται. Η αντιπολίτευση τη στηρίζει. Ενώ η Δημάρ θα πει ναι, εφόσον δεν υπάρχει τυπικό κόλλημα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είδαμε τις εξελίξεις. Θα πάμε τώρα και στο Λάμπρο Παναγιώτου, στη Βουλή. Καθώς βέβαια έχουμε τις διευκρινήσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας που δημιουργούν τα εξής δεδομένα. Το ΣΤΕ θεωρεί απολυμμένους ήδη τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ και δίνει οδηγίες για το πώς θα λειτουργήσει, πώς θα γίνουν οι προσλήψεις λίγο πολύ στο μεταβατικό σχήμα. Άρα, η τροπολογία που έχει ζητήσει να μπει σε ένα νομοσχέδιο που συζητείται απόψε στη Βουλή, το ΚΚΕ, αποτελεί ένα πολιτικό crash test μέχρι την αυριανή σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Θα μας πει ο Λάμπρος περί τίνος πρόκειται. Αν θα υπάρξει θέμα, αν θα συζητηθεί. Ξέρω ότι από το πρωί στη Βουλή είναι, για παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας και ετοιμάζεται, θα κατέβει στην Ολομέλεια. Θέλει να ανεβάσει τους τόνους. Θα μας τα πει ο Λάμπρος με λεπτομέρειες. Λάμπρο. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Να πούμε ότι στις 6 ξεκίνησε η Ολομέλεια, αλλά είχαμε αφιέρωμα στη μνήμη των δύο βουλευτών που δολοφονήθηκαν από το παρακράτος, του Γρηγόρη Λαμπράκη και του Γιώργου Τσαρουχά. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε, όπως και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, εκτός της Χρυσής Αυγής που δεν ήταν μέσα στην αίθουσα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Και τώρα περιμένουμε με αγωνία, εντός εκτός αγωγικών, όλοι μας να συζητηθεί η περίφημη τροπολογία, η πρόταση νόμου που έκανε το Κομμουνιστικό Κόμμα, να δούμε δηλαδή αν ο Υπουργός θα την κάνει αποδεκτή, οπότε θα ξεκινήσει η συζήτηση και αν η κυβέρνηση δηλαδή θα απεγκλωβιστεί με αυτόν τον τρόπο. Αίσθησή μου είναι, αλλά και τα μηνύματα που παίρνω από τη Νέα Δημοκρατία, ότι ο Υπουργός δεν θα δεχτεί την τροπολογία, θα αφήσει ωστόσο να εξελιχθεί η συζήτηση. Η Δημάρ, από ό,τι ακούμε, έχει τον. Όχι και τόσο το ρόλο να πει ναι, εμείς θα τη συζητούσαμε και θα την ψηφίζαμε, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν να δούμε αν θα γίνει αποδεκτή. Εγώ αίσθησή μου είναι ότι δεν θα τη δεχτεί η κυβέρνηση, θα περιμένει Τετάρτη, θα αφήσει να εξελιχθεί η συζήτηση και δεν ξέρω αν θα σας ρωτήσει κάτι, Γιώργο μου, θέλω να σου πω και ένα τρίτο θέμα που συζητήθηκε σήμερα. Τροπολογία, γιατί... Γιατί ΣΥΡΙΖΑ, Ανεξάρτητοι Έλληνες κατέθεσαν πρόταση νόμο που αργεί περισσότερο. Ενώ η τροπολογία θα πρέπει σήμερα ή να μπει ή να μην μπει στο νομοσχέδιο. Νομίζω είναι κάποιο νομοσχέδιο για την υγεία, για το ρίκο στην ΑΝ, κάτι τέτοιο. Οπότε θεωρείς από τις πληροφορίες, Λάμπρο, ότι αυτό θα περάσει ντούκου, να το πω έτσι απλά. Ότι δεν θα υπάρξει κανένα θρίλερ. Θα δούμε μόνο τη συζήτηση στη Βουλή. Λοιπόν, Νίκο, όμως, επειδή
Προσπεράσαμε προσπεράσαμε λίγο τη στάση του Πασό και τη Δημάρ. Έτσι, μπράβο. Γιατί αφενός έχουν θέσει ζήτημα επαναλειτουργίας, ακόμα μαύρο υπάρχει στα κανάλια και στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, και δεν ξέρουμε ποια είναι και η θέση τους για τον τρόπο λειτουργίας, δηλαδή αυτού του μεταβατικού σχεδίου. Αν περάσουμε στην επόμενη μέρα, συμφωνούμε τους διμηνύτες, συμφωνούν να βάλουν αυτοί τον επίτροπο υφυπουργό, συμφωνούν με τις 30 προσλήψεις, με τη συνεργασία με κάποιο έστω πανασυνιακά ιδιωτικό σταθμό. Λοιπόν, όλα αυτά είναι καινούργια. Εδώ θα επικαλυστώ και το ρεπορτάζ του Σπύρου Μουρελάτου και την βοήθειά του σε αυτά τα οποία θα πω. Εδώ υπάρχουν τα εξής δεδομένα. Εχθές ο κύριος Σαμαράς κατέθεσε μια πρόταση από 9 σημεία. Συζητήθηκαν τα 6 που αφορούσαν την ΕΡΤ. Τα άλλα 3 δεν αφορούσαν την ΕΡΤ. Τα άλλα 3 σημεία δεν συζητήθηκαν επί της ουσίας. Ωστόσο, αναφέρονται σε 2 βασικά ζητήματα που απασχολούν την αξιωματική, την αντιπολίτευση της κυβέρνησης, δηλαδή τη Δημάρ και το ΠΑΣΟΚ. Όχι πολύ αντιπολίτευση. Ναι, ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, την εικονική έστω. Τους γειτόνους. Λοιπόν, αυτά τα 2 σημεία έχουν να κάνουν πρώτα με τον ανασχηματισμό. Ο κύριος Σαμαράς δέχεται ένα σχηματισμό αμέσως μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπως το λέγαμε, κατόπιν τεραστίων πιέσεων. Το είπα ανοιχτά ο κύριος Βενιζέλος. Ναι, ναι. Είπα ένα σχηματισμό. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι ο κύριος Βενιζέλος στην αρχή της παρέμβασής του χρησιμοποίησε, ενώ όλος ο κόσμος μιλούσε ότι μπορεί να πάμε και για εκλογές, χρησιμοποίησε τον όρο ένα σχηματισμό. Δεν μιλάς για ένα σχηματισμό όταν πας να σπάσεις την κυβέρνηση και να πας για εκλογές. Γιατί όμως όλο αυτό, Σπύρο Μουρελάτο? Διότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση εκ μέρους του κ. Βενιζέλου, ο οποίος θέλει ένα υπουργείο, το οποίο του επιτρέπει να κάνει επικοινωνιακούς ελιγμούς. Πομπόδες το λένε αυτό το υπουργείο οι του Μαξίμου σύμβουλοι του κ. Σαμαρά. Λοιπόν, ώστε να έχει ένα comeback πολιτικό. Πήγε ο κύριος Βενιζέλος τες και παζάρεψε την υπόθεση της ΕΡΤ. Όχι, δεν παζαρεύεται αυτό. Δεν παζαρεύεται ποτέ σε σύσκεψη. Αυτό παζαρεύεται με τις ανθρώπους. Έχει ξανατεθεί το θέμα των ανασχηματισμών. Βεβαιότατα. Λοιπόν, τον ανασχηματισμό είναι το ένα σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι, Σπύρο Μουρελάτο και Γιώργο Καραμέρο, είναι το εξής. Είναι αυτό το οποίο ζητούσε επισταμμένος και η Δημάρ και το ΠΑΣΟΚ, κυρίως η Δημάρ. Είναι η δημιουργία ενός φορέας συντονισμού του κυβερνητικού έργου, το οποίο ο οποίος φορέας θα είναι αποτελεσματικός, θα έχει σοβαρές προσωπικότητες μέσα που θα συζητούν και θα συντονίζουν το κυβερνητικό έργο, θα είναι ένας πολύ δυναμικός και όχι καθημερινός, πρωινός καφές, αλλά με ουσία. Αυτό το δέχεται ο κύριος Σαμαράς και το προτείνει σε αυτά τα 3 σημεία. Αυτά δεν έχουν συζητηθεί ακόμη. Τι λέει ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Κουβέλης από αυτό? Αυτό είναι ιστορία και, Σπύρο, σε παρακαλώ, βοήθησέ μας στο ρεπορτάζ. Ακριβώς. Σπύρο. Όλα αυτά βεβαίως που συζητάμε και καλώς κάνουμε και τα αναλύουμε, τα θίγουμε εν πάση περιπτώσει από όλες τις εκφάνσεις τους, τελούν υπό την αίρεση της συμφωνίας επί του μεταβατικού σχεδίου για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Ένα το κρατούμενο, 2 τα κρατούμενα. Γνωρίζουμε πολύ καλά και το λέμε από το δελτίο του GR περίπου 2 μήνες τώρα, ότι ο κύριος Σαμαράς δεν συζητούσε ανασχηματισμό πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό το λέω γιατί δεν έγινε και κάποια πάρα πολύ μεγάλη παραχώρηση, παύλα υπαναχώρηση στους 2 κυβερνητικούς εταίρους. Ναι, ο Ευάγγελος Βενιζέλος μετεπιτάσεως έθετε το αίτημα του ανασχηματισμού εδώ και περίπου 3 μήνες. Ναι, ο κύριος Βενιζέλος έθετε μετεπιτάσεως το θέμα της επικαιροποίησης της προγραμματικής συμφωνίας. Πληροφορούμε ότι ο κύριος Σαμαράς εχθές έκανε και ένα βήμα παραπέρα. Ναι, συγγνώμη, Σπύρο. Είπε δηλαδή στον κύριο Βενιζέλο και στον κύριο Κουβέλη ότι μπορείτε να γίνετε και αντιπρόεδροι στο νέο κυβερνητικό σχήμα, κάτι που, ας το κρατήσουμε, έχουν αρνηθεί και οι 2 ευγενικά, και ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Κουβέλης, σε δημόσιες τοποθετήσεις τους. Οι πληροφορίες βεβαίως, και εδώ θα ταυτίσω το ρεπορτάζ μου με αυτό του Νίκου Γεωργιάδη, μιλάνε για ένα νεοϊδρυθέν μεγάλο υπουργείο θεσμικού χαρακτήρα που ενδεχομένως να δελεάσει τον Ευάγγελο Βενιζέλο, να αναλάβει δηλαδή επειδή όμως μας βλέπει ο κόσμος την κυβέρνηση. Όλα αυτά βεβαίως εχθές δεν... Μας βλέπει ο κόσμος και βγάζει συμπεράσματα. Εδώ ξεκινήσαμε λοιπόν χτες με ένα θρίλερ ότι πάνε στο Μέγαρο Μαξίμου στις 7.30 να συζητήσουν για την ΕΡΤ, για το Μαύρο, γιατί ότι και όλη η Ευρώπη ασχολείται με αυτή την ιστορία. Αφήνω εγώ τις εκλογές γιατί δεν το πιστεύαμε και το λέγαμε. Ναι. Δεν έβγαινε δηλαδή, νομίζω ότι δεν θέλουν. Και από ό,τι είδα και ο κύριος Τσίπρας στη συγκέντρωση δεν ανέφερε καν τις λέξεις εκλογές. Είπε τελειώνεται και όλα αυτά τα έβηχα, αλλά δεν είπε ζητάω εκλογές αύριο το πρωί. Θέλω να πω λοιπόν ότι πήγαν να συζητήσουν για την ΕΡΤ και βγήκαν να μιλάμε για, όχι δεν το είπα χτες, αλλά προκύπτει από το ρεπορτάζ, για υπερυπουργία, για το πότε θα μπουν στην κυβέρνηση, για τον ανασχηματισμό. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει, Γιώργο, και η έννοια του παζαριού μέσα σε αυτό. Είχαμε πει από τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κουβέλη ότι ο κύριος Σαμαράς
δεν θα διστάσει να μπει στη συζήτηση της αναδιάταξης συσχετισμών δυνάμεων και προσώπων στο κυβερνητικό σχήμα και ποιος μπορεί να τον αδικήσει όταν βλέπουμε τα παραλυτικά συμπτώματα της κυβέρνησης τους τελευταίους τρεις μήνες. Δεν είναι λοιπόν παζάρι, ναι, χρειάζεται στην κυβέρνηση να γίνει ένα restart αν θες, μια επανεκκίνηση, ένα refresh αν θέλεις. Εδώ εθίγει το θέμα ακροθυγώς εχθές και είναι πολύ ασφαλείς οι πληροφορίες. Αυτό δεν θα συμβεί και αύριο όμως, γιατί αύριο η πολιτική αρχηγία εκ των πραγμάτων θα πάνε και ένα βήμα παραπέρα, γιατί έχουμε 19 του μηνός αύριο, έχουμε 28 συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου εκτιμάται ότι θα έχουμε το νέο πρόσωπο, την κυβέρνηση που θα πάει τη χώρα έως την ελληνική προεδρία, όπως ευελπιστούν. Πάντως, μισό λεπτό για να τα βάζουμε στη θέση τους. Εδώ, στο Μέγαρο Μαξίμου. Μέχρι τη Δευτέρα και το διάγγελμα του κυρίου, την ανακοίνωση του κυρίου Κεδίκου και το κλείσιμο της ΕΡΤ, δεν υπήρχε καμία εικόνα, ούτε καμία έτσι, ατζέντα παράλυσης της κυβέρνησης. Η μόνη η οποία εφίστανται κριτική εδώ και καιρό ήταν είναι ο κύριος Μανιτάκης για το θέμα των δημοσίων υπαλλήλων και ο κύριος Πακιώτης. Για διάφορα θέματα και υπήρχε το προήμιο του αντιρατσιστικού που είχε ακριβώς προειδεάσει ότι κάτι δεν πάει καλά. Έτσι. Τώρα λοιπόν δεν μας προκύπτει, μας προκύπτει ως αντάλλαγμα ο ανασχηματισμός. Λίγο πολύ. Γιατί μέχρι τώρα πίεζαν. Όχι μόνο ένα σχηματισμό. Και άλλε απαιτήσει. Ναι. Δηλαδή ο κ. Σαμαράς δεν υποχωρεί στο θέμα τη ΕΡΤ, αλλά του δίνει άλλα που ζητούσαν καιρό. Εντός ή εκτός εισαγωγικών. Λίστα υπουργών παύλα προβληματικών και θεωρούν ότι. Και ο κύριος Μανιτάκης έχει προβλήματα και ο κύριος Ρουμπακιώτης ενεπλάκει σε πολλές ενδοκυβερνητικές συγκρούσεις. Όμως αν ρωτήσετε τα επιτελεία στην Αγίου Κωνσταντίνου και στην Ιπποκράτου, θα σας πούν ότι ενδεχομένως ο κύριος Βρούτσης δημιούργησε προβλήματα στο Υπουργείο Εργασίας. Ενδεχομένως και άλλοι υπουργοί μπλόκαραν τρόπον την ΑΤΣ μεταρρυθμίσεις που προωθούσε ή δεν προωθούσε ο κύριος Μανιτάκης. Υπάρχουν δηλαδή κόκκινες γραμμές και κόκκινα πανιά για πολλούς υπουργούς και από τους δύο μικρότερους κυβερνητικούς εταίρους. Όλα αυτά θα τεθούν σε μια καλώς εννοούμενη, εγώ θεωρώ, διαπραγμάτευση για να προκύψει το νέο κυβερνητικό κοινικό. Ναι, Λάμπρο. Να ακούσουμε και τον Λάμπρο. Παρακαλώ. Λάμπρο. Αν υπήρχαν κόκκινες γραμμές, θα είχαμε πάει σε εκλογές. Αλλά εγώ ξέρω ότι όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 15 μέρες κουσκινίζει. Όλη η Ελλάδα είναι στραμμένη εδώ, όπως είπατε και εσείς, και ολόκληρη η Ευρώπη. Και τούτοι εδώ μέσα, με τραπή έκφραση, μιλάνε ακατάπαυστα. Βερμπαλίζουν ασυστόλους. Ενώ θα έπρεπε να δώσουν λύση, αν μη τι άλλο, να ρίξουν το μαύρο σήμερα από την ΕΡΤ. Όταν το λέει ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, ότι από χθες βράδυ θα μπορούσε να αλλάξει η εικόνα της ΕΡΤ, τότε από εκεί πέρα τι να λέμε. Να καθόμαστε να κουβεντιάζουμε, μέχρι και η τροπολογία του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν θα γίνει αποδεκτή. Κουβέντα στην κουβέντα. Πάνε για Τετάρτη. Λοιπόν. Δεν αναλαμβάνει κανένα την ευθύνη. Ανέλαβαν την ευθύνη να ρίξουν το σήμα της ΕΡΤ. Δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη να ανεβάσουν το σήμα της ΕΡΤ. Μολονότι τώρα το Συμβούλιο της Επικρατείας δίνει και έναν οδικό χάρτη από ό,τι είδαμε με τις τελευταίες διευκρινήσεις. Ναι, εδώ να διευκρινιστεί ότι το θέμα του χρόνου που είναι σημαντικό. Το ίδιο και πάλι. Άλλο βοήθησε, ναι, Λάμπρο, αλλά το θέμα του χρόνου το οποίο έθεσε είναι και σχετικό. Είναι άλλο να σου πει έλα από το κέντρο της Αθήνας εδώ στην Νέα Κηφισιά που βρισκόμαστε εμείς και άλλο να σου πει έλα από το Παρίσι. Το λέω αυτό σχηματικά. Θέλω να πω ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας δίνει την δυνατότητα ερμηνείας του χρόνου που χρειάζεται, γι' αυτό και ο κ. Στουρνάρας θα έχει προλαβαίνει, για να προλάβει το αυριανό ραντεβού. Δηλαδή, ότι δεν ανέβηκε το σήμα σήμερα, δεν σημαίνει πως βρίσκεται σαν τη διαστολή με αυτά που λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Μπορούν να το κρατήσουν και ένα 24ωρο ακόμη. Λοιπόν. Αυτό εγώ καταλαβαίνω από τις συζητήσεις που έχω, ξέρεις, με τις παράπλευρες αυτές επαφές. Λοιπόν, Νίκο, Σπύρο, Λάμπρο, πάμε να δούμε, να κάνουμε ένα μάζεμα των όσων δηλώθηκαν χθες από τους πολιτικούς αρχηγούς. Συγγνώμη, Σπύρο. Συγγνώμη, Σπύρο, θα επιστρέψουμε σε λίγο σε σένα. Το είπε ο Σπύρος. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, γιατί θέλω σε όλα αυτά να δούμε και τι γίνεται στην ΕΡΤ. Ξεχνάμε το Ραδιο Μέγαρο. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών χθες. Πώς ερμήνευσαν αρχικά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τι είπαν για όσα έγιναν χθες στο Μαξίμου και επιστρέφουμε σε δύο λεπτά. Για την κυβέρνηση, μείζον θέμα και ζητούμενο είναι να συνεχιστούν οι ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις που η κυβέρνηση τόλμησε και φυσικά θα συνεχίσει. Και την Τετάρτη ελπίζουμε να υπάρξει η αναγκαία σύγκληση. Το βασικό πρόβλημα είναι η ανάγκη σεβασμού της δημοκρατίας, της συνταγματικής τάξης, του ευρωπαϊκού νομικού και πολιτικού πολιτισμού. Το βασικό θέμα είναι η κυβέρνηση αυτή να λειτουργεί ως μια πραγματική κυβέρνηση συνεργασίας και όχι ως μια μονοκομματική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που απλώς ανέχεται τους άλλους δύο εταίρους. Και βεβαίως βασικό θέμα είναι οι μεταρρυθμίσεις. Η χώρα έχει επίγουσα ανάγκη από μεταρρυθμίσεις, πραγματικές μεταρρυθμίσεις όμως.
κανένας δεν δικαιούται στο πλαίσιο μιας τρικομματικής κυβέρνησης να ενεργεί με μονομέρεια. Και ήταν μονομέρεια από τη μεριά του κυρίου Σαμαρά να προωθήσει την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και μάλιστα μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου η οποία δεν υπογράφεται από 4 υπουργούς. Αυτό έδειχνε, κατεδείχνει τη συγκεκριμένη επιλογή να προχωρήσουν στην ενέργεια αυτή αγνοώντας ότι η κυβέρνηση αυτή στηρίζεται και σε άλλα 2 κόμματα. Στηρίζεται και στην Δημοκρατική Αριστερά. Μάλιστα. Εις αύριο τα σπουδαία, βέβαια, το Συμβούλιο της Επικρατείας ουσιαστικά ξεκαθάρισε τα πράγματα, θεωρεί απολυμμένους τους συναδέλφους της ΕΡΤ και δίνει ούτε λίγο ούτε πολύ οδηγίες για το πώς θα δημιουργηθεί και με ποιο τρόπο αυτό το μεταβατικό σχήμα. Θα καλησπερίσω τώρα τον κύριο Ανδρέα Δημητρόπουλο, συνταγματολόγο, καθηγητή της Νομικής Αθηνών. Καλησπέρα σας, κύριε Δημητρόπουλε. Καλησπέρα. Και σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Παραμένει πάντα κοντά μας ο Σπύρος Μουρελάτος και θα πάμε στην ΕΡΤ. Είναι εκεί η Αλεξία Κοσμά και έχει δίπλα της την συνάδελφο την Αγλαία Κυρίτση. Καλησπέρα και στις δυο σας. Και θα με επιτρέψει, κύριε Δημητρόπουλε, να ξεκινήσουμε από την ΕΡΤ, γιατί οι συνάδελφοι άκουσαν, φαντάζομαι, όχι πολύ με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, τις διευκρινήσεις. Καλησπέρα από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο λόγος σας, Αγλαία, Αλεξία. Λοιπόν, προσπαθήσαμε καταρχάς ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο κανάλι, στο Zoom, που στάθηκε από την πρώτη στιγμή κοντά μας σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε, θελήσαμε και από τη δικιά μας τη συχνότητα να ευχαριστήσουμε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς, δηλαδή εσάς, τον 902, που από την πρώτη στιγμή μεταδώσανε το 24ωρο αυτό, αυτή την 24ωρη ροή συνεχούς προγράμματος που είχαμε. Είναι γεγονός ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έδωσε τα πράγματα όπως τα περιμέναμε. Συνεχίζουμε σαν δημοσιογράφοι να ρωτάμε για να παίρνουμε τις ερμηνείες που αποδίδονται στα δύο αυτά άρθρα της απόφασης. Εγώ θα ήθελα να συνοψίσω ότι οι σημερινές διευκρινήσεις που δόθηκαν έγινε σε 3 πράγματα. Ότι η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή, δηλαδή να ανοίξει η ΕΡΤ με τα 3 κανάλια, με όλα τα ραδιόφωνα, δηλαδή τα 7 της Αγίας Παρασκευής, ναι, και τους 19 περιφερειακούς σταθμούς. Και βέβαια τα δίκτυα και ό,τι άλλο αυτό περιλαμβάνει στο πεδίο το τηλεοπτικό, σε ό,τι εκπέμπεται από το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Δεύτερον, οι συναρμόδιοι υπουργοί, η δεύτερη διευκρίνηση που δόθηκε, δηλαδή ο κύριος Τουρνάρας και ο κύριος Κεδίκογλου, θα πρέπει να δούνε πώς θα λειτουργήσει η όποια ΕΡΤ σε αυτό το μεταβατικό της στάδιο. Με πόσους δηλαδή δημοσιογράφους και με ποιους. Θα είναι το ήδη υπάρχον προσωπικό ή θα υπάρξουν νέες προσλήψεις. Και το τρίτο βέβαια, να βρεθεί ο διαχειριστής, η διοικητής ή η επιτροπή, η οποία θα υλοποιήσει το σχέδιο της κυβέρνησης σε αυτό το μεταβατικό στάδιο. Άρα εσείς λοιπόν έχετε μπει. Βλέπω, Αγλαία, λοιπόν, ότι έχετε μπει στο πνεύμα. Δεν ξέρω αν με ακούσα, Αγλαία. Έχετε μπει στο πνεύμα αυτού του μεταβατικού σχεδίου. Ναι, σε ακούω κανονικά. Απλά έχουμε. Ναι, την καθυστέρηση. Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Έχουμε μπει. Είναι και αυτό ένα ερώτημα, διότι ακόμη εκπέμπουμε παράνομα. Ακόμη δεν έχει τίποτε εφαρμοστεί, έτσι. Ούτε καν αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία και με τις σημερινές διευκρινήσεις λέει ότι είναι άμεσα εκτελεστή. Μάλιστα. Είμαστε σε αναμονή. Είστε και εσείς σε αναμονή. Καταλαβαίνω ότι είναι και νοπές τώρα αυτές οι διευκρινήσεις και προφανώς θα συνεδριάσει το συντονιστικό των συναδέλφων και θα έχουμε μια τοποθέτηση. Είναι νοπές και συνεχίζονται. Συνέχεια δημιουργούνται ερωτηματικά, συνέχεια παίρνουμε διευκρινήσεις. Mm-hmm. Εγώ αυτό που θα ήθελα να σας διαβάσω, ναι, ναι, είναι το τελευταίο ψήφισμα του συντονιστικού μας, των δημοσιογράφων της ΕΡΤ, και που αφορά βέβαια την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις όποιες διευκρινήσεις επακολούθησαν. Από σήμερα λοιπόν το πρωί, λέει η απόφαση του συντονιστικού των δημοσιογράφων,
Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας χρησιμοποιείται για ένα νέο γύρο προσπαθειών από τους κυβερνητικούς παράγοντες, προκειμένου να στελεχωθεί το ενδιάμεσο σχήμα που θα οδηγήσει στην οριστική ταφόπλακα της ΕΡΤ. Καταγγέλνουμε για μια ακόμη φορά την προσπάθεια να στηθεί προσωρινός μηχανισμός εντός και εκτός ΕΡΤ για να εκπέμψει σήμα και πρόγραμμα μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο φορέα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Την ώρα που το σύνολο των εργαζομένων της ΕΡΤ βρίσκονται στον αέρα, επιχειρείται ξανά η πρόσληψη εκλεκτών με αδιαφανείς διαδικασίες, μυστικά τηλεφωνήματα και εξευτελιστικές μεθοδεύσεις. Είναι κάτι το οποίο φύγεται καθημερινά και εσείς μέσα από τα δελτία ειδήσεων. Αν υπάρχει ένας τρόπος διασφάλισης των εργασιακών μας δικαιωμάτων, είναι η παρουσία μας και η δουλειά μας στο Ραδιομέγαρο. Η ΕΡΤ είναι εδώ και λειτουργεί. Εδώ και 8 ημέρες λειτουργεί με κανονικό πρόγραμμα. Οι συνάδελφοι κλείνουν τα αυτιά τους στις ειρήνες, συνεχίζουν ανυποχώρητοι τον κοινό αγώνα και επιμένουν συντονισμένα στην προσπάθεια να ακυρωθεί η απόφαση για λουκέτο στην ΕΡΤ, να πάρθουν πίσω οι απολύσεις όλων των εργαζομένων, να επανέλθει το σήμα της ΕΡΤ στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Και βέβαια ξέρετε ότι ευχαριστώ πολύ είναι την σε όλους μας γνωστό ότι η ΕΡΤ είναι η αρχή, από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουν και άλλοι δημόσιοι οργανισμοί. Ευχαριστώ πολύ την Αγλαία Κυρίτση και θα επιστρέψουμε στην Αλεξία Κοσμά. Ευχαριστούμε πολύ. Θα έρθω και εσάς, κύριε καθηγητά, να δούμε πρώτα συμπυκνωμένα τα όσα μας είπε η Αγλαία και στην συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι εργαζόμενοι και η Ποσπέρτ το μεσημέρι, πριν βγουν αυτές οι διευκρινιστικές ανακοινώσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που θεωρούν απολυμμένους τους συναδέλφους. Εγώ δυστυχώς το λέω, το τονίζω σε σχέση με το τι ανακοινώθηκε. Δηλαδή, πλέον κυβέρνηση και Συμβούλιο της Επικρατείας λένε ότι πάμε να φτιάξουμε το ενδιάμεσο. Ναι. Θα τα δούμε σε λίγο, να δούμε τι είπαν οι συνάδελφοι νωρίτερα. Θα σας πω τη γνώμη μου. Βεβαίως, και την περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε καθηγητά. Από τα 300 εκατομμύρια της ΕΡΤ, 300 εκατομμύρια η ΕΡΤ που είχε έσοδα, τα 75 εκατομμύρια πήγαιναν στο ΛΑΓΕ, τα 40 εκατομμύρια στον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί ήταν πλεονασματική. 5 εκατομμύρια στο κέντρο κινηματογράφου, πολλές άλλες δράσεις και δουλειά στους ανθρώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όχι μόνο μέσα στην ΕΡΤ και έξω από την ΕΡΤ. Παρ' όλα αυτά επέλεξαν να ανοίξουν πυγμή, γιατί τους ενοχλούσε ή τους ενοχλεί ότι κάποιες στιγμές μπορούσε να τους ξεφύγει ο έλεγχος. Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ έχουν δώσει μάχες και απεργίες για τη φήμωση που προσπαθούσαν και την ποδηγέτηση που προσπαθούσαν οι διοικήσεις, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος δεν θυμάται τον Μουρούτη, που από την πρώτη μέρα των εκλογών έστελνε μηνύματα και απειλούσε τους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Ποιος δεν θυμάται την καθαίρεση του Αρβανίτη. Ποιος δεν θυμάται τον συνάδελφο Γκριλάκη και άλλα πολλά, όταν τους επιβάλλανε ή θέλαν να τους επιβάλλουν να πούν τις ειδήσεις με τον τρόπο που θέλαν αυτοί. Δεν θέλω να πω πολλά, έχουμε πει πολλά αυτόν τον καιρό. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας θα μείνει. Και θα μείνει παρά το ότι η κυβέρνηση του Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία, επέλεξε να εφαρμόσει την τακτική «το Ινάτι βγάζει μάτι». Αντί να πούνε ότι κάναμε λάθος, θα αλλάξουμε πολιτική. Πέρα από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν θεσμοί, υπάρχει δημοκρατία. Τα διέλυσαν όλα. Θέλαν να βάλουν στο τσεπάκι τους όλο τον πολιτικό κόσμο για να μπορούν να λειτουργούν μόνοι τους και αυθαίρετα. Πέσαν έξω. Και πέσαν έξω γιατί ο απλός Έλληνας πολίτης έδωσε το παρόν του σε μία ώρα από τότε που ανακοινώθηκε από τον ανεκδίκητο κύριο Κεδίκογλου το κλείσιμο της ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Χιλιάδες λαού, 20.000 κόσμος ήρθε σε δύο ώρες. Και αυτός μας κράτησε μέσα, ζωντανούς και δυνατούς. Μας κράτησε μέσα και δείχνουμε μια τηλεόραση εδώ και 8 μέρες συνεχούς ροής σε ραδιόφωνο και τηλεόραση, κάτι που δεν έχει καταφέρει κανένας και είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Γιατί και τώρα ακόμα ο κύριος Τουρνάρας βλέπει τον ίσιο του γιαμπόι του. Πιστεύουμε ότι μετά την ΕΡΤ έχουν σειρά τα κρατικά μας θέατρα, η λυρική σκηνή, τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα. Είμαστε δίπλα στους συναδέλφους της ΕΡΤ.
γιατί πιστεύουμε και στην πολυφωνία και στην ενημέρωση και στα εργασιακά δικαιώματα. Από πλευράς της Ομοσπονδίας μας κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας στην ΕΡΤ. Δημιουργούμε δράσεις, προσανατολιζόμαστε σε συντονισμούς των σωματείων του χώρου μας και είμαστε καθημερινά εδώ με την προσφορά και των σωματείων μας και επώνυμων και ανώνυμων συναδέλφων μας στο λαϊκό αυτό πανηγύρι που έχει στηθεί απ' έξω. Θα είμαστε μέχρι το τέλος μαζί τους. Δείχτε μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο χώρο του πολιτισμού και στο χώρο των δικό μας. Δεν υπάρχουν συμβάσεις, δεν υπάρχει εργασία, τρομακτική ανεργία. Όλα αυτά λίγο νωρίτερα πριν τις διευκρινιστικές του Συμβουλίου της Επικρατείας που με τη διατύπωση που έχουν θεωρούν απολυμμένους τους συναδέλφους της ΕΡΤ ότι δεν θα πρέπει να τους καταβληθεί μισθός από την 11η Ιουνίου και μετά, δηλαδή την ημέρα διακοπής του σήματος, και όλα τα άλλα, δηλαδή οδηγίες προς τον κύριο Στουρνάρα για το προσωπικό που θα προσληφθεί και προφανώς για να προσλαμβάνεται προσωπικό για να εκπέμψει η δημόσια τηλεόραση, θεωρείται ότι δεν έχει προσωπικό. Ότι όλοι έχουν απολυθεί. Κύριε καθηγητά, είναι κοντά μας ο κύριος Ανδρέας Δημητρόπουλος, συνταγματολόγος, καθηγητής νομικής Αθηνών. Κύριε καθηγητά, βρέθηκε η δικαιοσύνη στο μάτι του κυκλώνα που λέμε. Να. Και τελικώς με μια απόφαση χτες που ερμηνεύτηκε επικυλοτρόπως, αλλά με τις διευκρινήσεις σήμερα να δείχνουν ότι η κυβέρνηση προχωρά και δεν την εμποδίζει ως προς τη λογική του εγχειρήματος καμία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ναι, και αυτό είναι καταρχήν το πρόβλημα που θα ήθελα να εντοπίσω και εγώ. Γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε μια παραβίαση του συντάγματος δική. Αφενός μόνο προς το άρθρο 15, και θα το εξηγήσω αμέσως μετά, που αφορά τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, αφετέρως προς το άρθρο 95 του συντάγματος, το οποίο με ακρίβεια ορίζει, επιτάσσει δηλαδή τη διοίκηση και στην κυβέρνηση να υπακούει στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μία προσωρινή διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία είναι άμεσα εκτελεστή και θα έπρεπε οι πρώτες ενέργειες για την εκτέλεσή της να αρχίσουν ήδη από χτες το βράδυ, ούτως ώστε το αργότερο σήμερα το πρωί να είχαμε τη λειτουργία του Δημόσιου Φορέα. Κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί όλα αυτά που λέει σήμερα το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν τα ανακοίνωσε πακέτο με τη χθεσινή απόφαση, που θυμίζω το χρόνο γιατί έχει σημασία, ναι, ήταν πριν τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Γιατί θυμίζω το περιβάλλον. Μέσα η πολιτική αρχηγή, συγκέντρωση στο Σύνταγμα, συγκέντρωση στην Αγία Παρασκευή και το Συμβούλιο της Επικρατείας βγάζει μια απόφαση που μπορούσε να την εμενεύσει ο καθένας όπως ήθελε. Σήμερα η απόφαση προφανώς είναι καταπέλτης, ναι, για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Εγώ έτσι το βλέπω. Δεν είμαι νομικός, αλλά είναι ξεκάθαρο. Ναι, κοιτάξτε. Γιατί σήμερα έτσι γίνεται, βγαίνει σε δόση συνήθως ή μια απόφαση από το ΣΤΕ? Όχι ασφαλώς. Αυτή είναι μια προσωρινή διαταγή, ναι, και θα εκδοθεί η απόφαση για την αίτηση αναστολής. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι, και την αίτηση αναστολής, ναι, πρέπει να πούμε, επειδή διευκρινίζεται, ναι, θα πάει πιο κάτω, μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, θα εκδοθεί εβδομάδα η απόφαση της Ομολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί του αιτήματος του ΠΟΣΠΕΡΤ. Ναι, ποια εννοείται η απόφαση σημερινή? Εγώ έχω την απόφαση. Χτεσινή. Ναι. Διευκρινιστικές εγώ, ναι, σήμερα, ναι. Εσείς είπατε σημερινή. Γιατί εγώ έχω την χτεσινή απόφαση στα χέρια μου, δηλαδή την προσωρινή διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν γνωρίζω να υπάρχει άλλη απόφαση. Υπάρχουν διευκρινήσεις του ΣΤΕ για το θέμα της ΕΡΤ. Καταλάβατε. Και στις διευκρινήσεις, όπως δίδονται, ναι, λένε θα προσληφθεί με σύμβαση έργου ή με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Δηλαδή, ο εργαζόμενος σε έργο ακούει, σου λέει πάει, τελείωσα εγώ. Προσέξτε με. Έχουμε μία απόφαση συγκεκριμένη. Αφήστε λοιπόν τις διευκρινήσεις. Να δούμε την απόφαση. Επιτρέψτε μου να βοηθήσω, αν μπορώ, στο να γίνει η απόφαση αυτή κατανοητή. Πάρα πολύ απλά πρέπει να σας πω ότι το Σύνταγμα στο άρθρο 15 περιέχει μία αρχή βασική. Και βάσει αυτής της αρχής κινήθηκε και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η αρχή αυτή είναι η αρχή της συνέχειας του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει συνέχεια σε έναν... ανοίξει αμέσως, ανεξαρτήτως αν θα είναι ΕΡΤ, ΝΕΡΙΤ, ΔΕΤ... Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Δύο πράγματα, κύριε Καραμέλο. Σημαίνει πρώτον ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει
πάντοτε ένας δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας. Δεν μπορεί επομένως να καταργηθεί ένας, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας χωρίς ταυτόχρονα να αντικατασταθεί από έναν άλλο. Μάλιστα, είμαστε δεν μπορεί λοιπόν να σε ένα κενό. Ακριβώς. Απαγορεύεται αυτό το κενό. Μείνετε κοντά μας. Ναι. Θα πάμε σε λίγο στη Βουλή όπου είναι ο βουλευτής της Δημάρ, ο κ. Βασίλης Κονόμου, κοντά στο Λαύρο Παναγιώτου. Να πούμε όμως ότι πρώτα πάμε στο Μέγαρο Μαξίμου. Καθώς Σπύρο, μέσα έχουμε και το ραντεβού με την Τρόικα. Να μην το ξεχνάμε, το οποίο είναι σημαντικό. Υπάρχουν θέματα για τον ΟΠΗ, για το Χαράτσι. Φαντάζομαι θα συζητήσουμε. Κυρίες και κύριοι, η Τρόικα ήρθε εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου με περίπου μισή ώρα καθυστέρηση, γύρω σε 7 παρά. Ακόμη βρίσκεται μέσα με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα. Εδώ, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κύριο Σαμαρά θα επιχειρήσει για τελευταία φορά να πείσει την Τρόικα να ισχύσει πιλωτικά από 1η Ιουλίου η μείωση στο φόρο επί της εστίας από το 23 έως το 13%. Θεωρούν στενοί συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά ότι αυτό θα δώσει μια ανάσα στην ελληνική οικονομία, εάν δεν επιτευχθεί ο στόχος. Θα βελτιώσει και το πολύ βαρύ κλίμα που είναι γεγονός ότι επικρατεί στους κόλπους της τρικομματικής κυβέρνησης. Υπάρχουν όμως και αγκάθια, Γιώργο, και αυτά δεν είναι άλλα από τη μαύρη τρύπα στο ΝΕΟΠΗ και τον αντίκτυπο, τον αρνητικό που έχει στα έσοδα. Υπάρχει επίσης και το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης, όψιμο, λόγω του ναυαγίου της αποκρατικοποίησης της ΔΕΠΑ, να μεταχρονολογηθεί μέρος του στόχου των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ για το 2014, ώστε να μην χρειαστεί να υποθεί κουβέντα για νέα επιπρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα που ούτως ή άλλως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν τα δέχει ούτε το πολιτικό σύστημα, ούτε η ελληνική κοινωνία. Μάλιστα. Θα επιστρέψουμε στο Σπύρο να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω πολύ για την υπομονή του τον κύριο Βασίλη Κονόμου. Κύριε Κονόμου, καλησπέρα. Θέλω να σας κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Δεδομένων των εξελίξεων και από το Συμβούλιο της Επικρατείας και από το γεγονός ότι συμπληρώνουμε σχεδόν 24 ώρες μετά τη σύσκεψη των αρχηγών με Μαύρο. Θέλω να κάνω μια παρέμβαση. Ναι. Γιώργο μου. Ναι, Λαύρο. Σ' ακούμε, Λαύρο. Ποια παρέμβαση. Δεν έγινε καν δεκτή προς συζήτηση τροπολογία. Α, μάλιστα. Δεν την άφησε ο κ. Στρακάκης και οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κομμάτος έφυγαν και κατηγόρησαν τη Δημάρ και το ΠΑΣΟΚ ότι δεν πήραν μέρος στη συζήτηση. Μάλιστα. Να μας σχολιάσει αυτό λοιπόν, που είναι το πιο πρόσφατο. Ήταν διαδικαστικό το θέμα. Το Προεδρείο πήρε θέση βάσει του Συντάγματος. Το άρθρο του Συντάγματος είναι πολύ συγκεκριμένο. Διαδικαστικό το θέμα μια τροπολογία που καταργεί την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και τα όσα έγιναν στην ΕΡΤ. Διαδικαστικό. Όχι, για το Προεδρείο μιλάω. Για το Προεδρείο. Είναι άλλη διαδικασία στη Βουλή. Μην τα μπερδεύετε λίγο. Ναι, όχι, δεν τα μπερδεύω εγώ. Το ΚΚΕ σα κατήγγειλε. Εσείς τοποθετήκατε θετικά. Εμείς είπαμε ότι αν ερχόταν η τροπολογία. Ναι. Εντάξει. Εμείς είπαμε ότι αν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλος και ο Θεός μαζί. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εμείς είπαμε ότι αν ερχόταν η τροπολογία στη Βουλή θα την υποστηρίζαμε. Η τροπολογία δεν είχε έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το συναντάμε. Πολλάκι στη Βουλή. Δεν είναι μια περίπτωση τώρα. Πάει λοιπόν. Από τη στιγμή που δεν είχε συνέχιση του Γενικού Λογιστήριου για το κόστος που στα δημοσιονομικά που εξυπακούεταν αυτή η τροπολογία, δεν συζητήθηκε. Ήταν διαδικαστικό τυπικό το θέμα. Τώρα τα άλλα είναι για να κάνουμε συζήτηση καφενείου. Εντάξει, η Βουλή δεν είναι καθενείο. Ενώ για τους φίλους που. Ναι, το καταλαβαίνω όπως το λέτε. Λοιπόν, μια ερώτηση συγκεκριμένη, κύριε Οικονόμου, βάσει των εξελίξεων. Δεν υπάρχει πια τροπολογία να σταματήσει την ιστορία. Οι διευκρινιστικές του ΣΤΕ είναι στη λογική της απόφασης της κυβέρνησης για νέα νερίτη, ΔΕΤ, όπως τα λέγεται. Η ερώτηση υπάρχει είναι όμως ένα η εξής. Ναι, η ερώτηση είναι η εξής. Βρέθηκαν οι 2.000 απολύσεις. Για ποιο θέμα 2.000 απολύσεις από το δημόσιο. Γιώργο, δεν ακούγεσαι πολύ καλά. Μπορείς να επαναλάβεις, παρακαλώ. Ναι. Αν βρέθηκαν βάσει των εξελίξεων οι 2.000 απολύσεις. Είναι πολύ απλό. Πώς το βλέπει η Δημάρ. Τι σχέση έχει αυτό με την ΕΡΤ. Πώς δεν έχει με την ΕΡΤ. Γιατί για ποιο λόγο έκλεισε η ΕΡΤ. Έκλεισε και για το θέμα των απολύσεων. Κοιτάξτε, να δείτε. Ναι. Να έρθουν οι υπουργοί να δώσουν τα ονόματα. Μ' ακούτε. Σας ακούω πολύ καλά. Βέβαια. Με ακούτε. Ναι, πολύ καλά, Λαύρο. Να έρθουν λοιπόν οι υπουργοί, ο καθένας από το Υπουργείο του, να δώσει ποιους από για τους 2.000. Ορίστε. Λάμπρο, κατάλαβες την ερώτηση. Αν θες, κάνε εσύ το διάλογο με τον κύριο Κονόμου, λόγω της καθυστέρησης, για να μην κουράζουμε τους τηλεθεατές. Νομίζω είναι καθοριστική η ερώτηση με τον τρόπο που τέθηκε. Ναι, καλύτερα. Η ερώτηση είναι απλή, κύριε Κονόμου.
Όλα δείχνουν ότι έρθει είναι παρελθόν. Βρέθηκαν οι 2.000 απολύσεις. Αν με ακούτε. Ακούω πολύ καλά. Πάντως. Εγώ λοιπόν λέμε κάτι πολύ συγκεκριμένο σαν Δημοκρατική Αριστερά. Ότι η ΕΡΤ πρέπει να ανοίξει και θα ανοίξει και πρέπει να υλοποιηθεί η απόφαση ή μάλλον η προσωρινή διαταγή από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Από εκεί και μετά η νέα ΕΡΤ που θα υπάρχει θα είναι μια δημόσια τηλεόραση η οποία ελπίζουμε και θέλουμε να μην έχει τις παθογένειες της προηγούμενης τηλεόρασης. Αυτό σημαίνει λοιπόν ένα οργανόγραμμα, μια σύνθεση, μια δομή της νέας τηλεόρασης η οποία να είναι λειτουργική, να είναι αποτελεσματική, να είναι με διαφάνεια, να μπορεί να λειτουργήσει λοιπόν η νέα. Καταλαβαίνω κύριε Οικονόμου, δεν μου απαντάτε όμως. Εσείς ως βουλευτής Δημοκρατικής Αριστεράς θεωρείτε απολυμμένους στους 2.700. Οι απολύσεις που λέτε, ναι, τώρα θα σας πω. Αυτό. Ακούω, παρακαλώ. Εμείς λέμε το εξής. Εμείς σαν Δημοκρατική Αριστερά δεν είπαμε ποτέ και σε καμία χρονική στιγμή ότι η ΕΡΤ θα μείνει όπως ήταν. Εμείς δεν συμφωνούσαμε με την ΕΡΤ όπως ήταν. Απλά διαφωνούσαμε όμως με το μαύρο που έπεσαν στις οθόνες. Με τον τρόπο που επέλεξε ο κ. Σαμαράς. Εμείς δεν παρασπιστήκαμε 2.700 θέσεις αν δεν αναλογούν σε μια δημόσια τηλεόραση που πρέπει να λειτουργεί σωστά. Άρα λοιπόν αυτή την ερώτηση να την κάνετε σε αυτούς που τους βάζανε τους ανθρώπους χωρίς να υπολογίζουν τίποτα. Και κάνανε τρανοσφέτητες και τις επιλογές τους αυτές. Η Δημοκρατική Αριστερά λέει αναδιάθρωση της ΕΡΤ, από την πρώτη στιγμή το είπε, με ανοιχτή την ΕΡΤ, χωρίς να υπάρχει μαύρο στις οθόνες, και αυτή η αναδιάθρωση θα αναφέρει μια καινούρια τηλεόραση πιο καλή, πιο σωστά δομημένη για τον Έλληνα πολίτη. Μάλιστα. Πάντως οι 2.000 απολύσεις, θέλω να πω το εξής, θα μπορούσαν όλοι οι υπουργοί να δώσουν ο καθένας στον τομέα του, βρίσκοντας τους επίορκους, βρίσκοντας τα πλαστά δικαιολογητικά, βρίσκοντας κάνοντας την αξιολόγηση από 100-200 που είναι προβληματικοί μέσα σε κάθε Υπουργείο, και να μην πάμε τώρα να ψάχνουμε. Δικός είναι υπουργός. Ο υπουργός τι θα κάνει, ο κ. Μανιτάκης, εννοείται. Τι θα κάνει, ρεσάλτο σε κάθε Υπουργείο και θα μαζεύει 200-300 ανθρώπους. Ο κάθε υπουργός δεν πρέπει να έχει την ευθύνη του Υπουργείου του και να πει ότι έχω 20-50 100 οργανισμούς. Μου περισσεύουν ή δεν μου περισσεύουν ή έχω τόσους επίορκους ή έχω τόσα πλαστά δικαιολογητικά. Αλλά πρέπει να σπάσουμε και αυγά για να φτιάξουμε μελέτα να τη φάμε. Ποια, μια που λέτε αυτή τη φράση που έχει χρησιμοποιηθεί. Σκέτο με δημόσιες σχέσεις δεν γίνεται. Ποια είναι η επόμενη εταιρεία που θα κλείσει και θα απολυθούν εργαζόμενοι, κύριε Οικονόμο, έχετε εικόνα? Ποια είναι η επόμενη εταιρεία? Που θα κλείσει και θα απολυθούν, όπως απολύθηκαν στην ΕΡΤ, 2.500 εργαζόμενοι. Γιατί πλέον με τις αποφάσεις και τις κινήσεις που γίνονται, με αυτό πρέπει να μιλάμε. Δυστυχώς έχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση ο ήχος και η εικόνα. Να ευχαριστώ πάρα πολύ τον Λάβρο Παναγιώτου και να έρθουμε σε σύντομα. Να λέω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ναι. Ότι εμείς θέλουμε την αναδιάθρωση. Δυστυχώς είναι πολύ προβληματική η συνομιλία. Πάντως. Είναι θέμα τεχνικό. Νομίζω έχει διάθεση να απαντήσει όλα ο κύριος Οικονόμου, όπως απήντησε. Πάντως, δεν έγινε κατανοητό αυτό το οποίο είπε ο κύριος Οικονόμου προηγουμένως για την έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Αυτή χρειάζεται μόνο εφόσον επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός. Η γνώμη μου είναι ότι, και νομίζω είναι προφανές, ότι η τροπολογία αυτή η οποία θέλει να επαναφέρει τα πράγματα στην ποτέρα κατάσταση δεν περιέχει επιβάρυνση του προϋπολογισμού. Mm-hmm. Άρα δεν χρειάζεται και έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Mm-hmm. Μάλιστα, επιστρέψουμε λίγο στη Βουλή. Ο κύριος Οικονόμου μας ακούει τώρα τηλεφωνικά, νομίζω χωρίς καθυστέρηση. Κύριε Οικονόμου, εδώ φαίνεται ότι υπάρχει απόλυτη σύμπνοια πάντως κυβέρνησης, δηλαδή Νέας Δημοκρατίας, όχι, έβγαλε τα hands free. Δυσκολευόμαστε σήμερα. Είναι φορτωμένο το δίκτυο. Έγινε μια πολύ καλή προσπάθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Λαύρο Παναγιώτου. Τα καινούργια που έχουμε λοιπόν είναι ότι η τροπολογία του ΚΚΕ για διαδικαστικού λόγους το Προεδρείο δεν την έφερε καν στην Ολομέλεια. Οπότε δεν τίθεται θέμα να συζητηθεί η ένταξή της, τροπολογία που ζητούσε την κατάργηση των πράξεων νομοτικού περιεχομένου, η ένταξή στο νομοσχέδιο. Τελειώνουμε με αυτό. Ναι. Και βλέπω από το πνεύμα στο οποίο κινήθηκε ο κύριος Οικονόμου, καθώς είχαμε συνεδρίαση σήμερα της ΔΗΜΑΡ, ότι δεν συζητάνε πια για τους 2.500, θεωρούν ότι έχουν απολυθεί, το λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας, και πάμε για άλλα, να το πω έτσι πολύ απλά.
Οπότε περιμένουμε πια, κύριε καθηγητά, όπως καταλαβαίνετε, ναι, αλλά αυτό πώς θα λειτουργήσει το νέο σχήμα και τι θα κάνουν οι 2.500 εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Κοιτάξτε, της παλιάς ΕΡΤ. Καταρχήν να δούμε λίγο την απόφαση. Γιατί αυτό που το οποίο είπατε πριν, ότι έχουν απολυθεί 2.500 από την ΕΡΤ, εγώ δεν το θεωρώ τόσο αυτονόητο. Μπορώ να σας, επικαλούμενος στην απόφαση την οποία έχω μπροστά μου, να σας διαβάσω και να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Σας είπα λοιπόν προηγουμένως ότι το Σύνταγμα στο άρθρο 15 καθιερώνει μία αρχή. Και αυτή η αρχή επιβεβαιώνεται από τη συγκεκριμένη προσωρινή διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου. Προσωρινή διαταγή με δύο εκδόσεις διευκρινήσεων, κύριε καθηγητά. Κοιτάξτε. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει και τρίτη έκδοση. Δεν ξέρω ποιος τις κάνει. Μα αυτό το πράγμα όμως δημιουργεί. Αυτές τις διευκρινήσεις. Δεν ξέρω ποιος τις κάνει. Αλλά το ζήτημα είναι τι λέει η απόφαση η ίδια. Λοιπόν, αν μου επιτρέψετε να συνεχίσω σε πολύ σύντομα. Παρακαλώ, πω πολλά πράγματα. Είπα λοιπόν προηγουμένως ότι το άρθρο 15 καθιερώνει την αρχή της συνέχειας του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι θα πρέπει συνεχώς να υπάρχει δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας. Που σημαίνει δεν μπορεί να καταργηθεί. Μπορεί να γίνει όμως ένας νέος φορέας. Μπορεί να αμέσως. Αυτό είναι το θέμα. Αμέσως. Χωρίς δηλαδή το χρονικό. Μόνο το οποίο χαλάει χωρίς τώρα χρονικό την κατάσταση, κενό. Χαλάει εννοώ σε σχέση με τα σχέδια όπως έχουν δρομολογηθεί. Σας απαντώ, χωρίς, το μαύρο. Αν χωρίς υπάρξει, χρονικό κοινό κενό. Αν βρει λοιπόν η κυβέρνηση 30 διμηνίτες, ναι, βρει ένα κτίριο. Μα δεν μπορεί, και μπορεί ήδη, να εκπέμψει ένα σήμα. Ήδη υπάρχει κενό. Σας λέω ότι δεν μπορεί η αρχή. Τώρα υπάρχει κενό, ναι, αναμφίβολα. Ναι. Αλλά βλέπω, γιατί το θέμα είναι αμυγός πολιτικό, κύριε καθηγητά. Βεβαίως και υπάρχει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ναι. Βεβαίως υπάρχει και το νομικό θέμα και η προσφυγή των εργαζομένων. Πολιτικά όμως φαίνεται ότι συμπλέουν Νέα Δημοκρατία, Δημάρ και Πασόκ. Ναι. Θα το δούμε βέβαια αυτό και με τον Πασόκ, πώς θα επικαιροποιηθεί, για να χρησιμοποιήσει έναν όρο που ήταν προσφυλής χθες, η στάση του Πασόκ σε σχέση με όσα λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και οι άνθρωποι που είναι τώρα εδώ 8 μέρες στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, μιλάω για τους τεχνικούς, δημοσιογράφους και άλλους εργαζόμενους, είναι απολυμμένοι. Και μάλιστα λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι θα πληρωθούν μέχρι τις 11 έκτου. Η γνώμη δική μου, κύριε Καραμέρο, είναι η εξής. Ναι. Ότι με την έκδοση αυτή τη προσωρινή διαταγή επανέρχεται η προτέρα κατάσταση πριν από την έκδοση της υπουργικής απόφασης για την κατάργηση. Και επανέρχεται η προτέρα κατάσταση, δηλαδή η ΕΡΤ. Την ερμηνεία σας δεν τη συμμερίζονται πολιτικά, κύριε καθηγητά. Προσέξτε, δεν είναι. Εγώ μπορώ να σας διαβάσω την απόφαση. Το καταλαβαίνω. Σας λέω την ερμηνεία σας. Να σας διαβάσω μόνο. Πολιτικά δεν τη συμμερίζονται όμως. Ναι, αλλά προσέξτε. Αν εκδίδουμε μία απόφαση και μετά την ερμηνεύουμε όπως θέλουμε, τότε απαξιώνουμε την απόφαση την ίδια. Λοιπόν. Λέει λοιπόν το εξής. Διατάσσει την αναστολή της εκτέλεσης κτλ. Ότι στο σημείο εκείνο που αναφέρει η απόφαση η υπουργική, ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ ΑΕ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σημαίνει ακριβώς ότι συνεχίζεται η λειτουργία, λέει, της ΕΡΤ. Η κερκομματική θα σας κάνει και εσάς τον κύριο Μενουδάκο να ασκήσετε τα πτυχία σας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ήταν τιμή που σας είχαμε εδώ στο στούντιο των ειδήσεων του GR. Και να πάμε τώρα στις πολιτικές κόντρες που προκάλεσε η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Σύνταγμα. Τι ακριβώς είπε? Από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΚΚΕ κάνουν λόγο για μικρή σε όγκο συγκέντρωση. Κάτι που αποκρούει ο ΣΥΡΙΖΑ που κάνει λόγο για μεγαλειώδες πλήθος. Σε τούτη εδώ την πλατεία, τον Ιούλη του 65, ο λαός μας αντιστάθηκε στο παλάτι και διεκδίκησε τη δημοκρατία. Τον Ιούλη του 74 πανηγύρισε τη μεταπολίτευση. Τον Οκτώβρη του 81 λακτάρισε την αλλαγή. Το καλοκαίρι του 2011 διαδήλωσε την αντίθεσή του στα μνημόνια της βαρβαρότητας και διεκδίκησε την αξιοπρέπεια. Η υψηλή τόνη του Αλέξη Τσίπρα στην ανοιχτή ομιλία του στο Σύνταγμα δεν έμειναν απάντητη από τη Νέα Δημοκρατία, που στελέχη της, σε εξίσου πολεμικό κλίμα, επιτέθηκαν στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κυρίως για το γεγονός ότι το πλήθος που παρακολούθησε την ομιλία ήταν σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη μικρό. Ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε πως η συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ τρόμαξε πολλούς και ήταν μεγαλειώδης. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στράφηκε πολλές φορές κατά το ίδιο του Αντώνη Σαμαρά, υποστήριζοντας πως ο Πρωθυπουργός είδε τον εαυτό του ως Ναπολέοντα του Μνημονίου. Τελειώσατε! Είτε τα βρείτε, είτε δεν τα βρείτε απόψε. Είτε τα βρείτε, είτε δεν τα βρείτε απόψε. Καλή σας νύχτα! Καληνύχτα σας, κύριε Σαμαρά!
μόνο θα σας παρακαλούσα φεύγοντας να αφήσετε τα ασημικά στη θέση τους. Όσα έχουν απομείνει δεν ανήκουν σε εσάς, ανήκουν στον ελληνικό λαό. Και στελέχη του ΚΚΕ πάντως, που είχε συγκέντρωση χτες στην Αγία Παρασκευή, χαρακτήριζαν τη συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ κατώτερη των προσδοκιών, επικαλούμενα δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με όλες τις εξελίξεις από το Μέγαρο Μαξίμου, το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, αλλά και άλλες ειδήσεις από την επικαιρότητα. Σε δύο λεπτά εδώ στο δελτίο του GR. Να σου μάθει καλά ο χρόνος και η εμπειρία. Πως ό,τι έχει μέλλον γίνεται σε ένα βήμα παρελθόν. Και ό,τι είναι καινούριο παλιώνει. Και ένα άλλο καινούριο έρχεται στη θέση του. Μέλλον, παρελθόν, παλιό, καινούριο. Και αν σταματήσεις, το μέλλον θα σου φύγει μπροστά. Γι' αυτό συνέχεια προχωράς, για να είναι πάντα το επόμενο σπουδαιότερο από το προηγούμενο. Στην Τράπεζα Πειραιώς κάνουμε σίγουρα βήματα μπροστά και αναλαμβάνουμε ηγετικό ρόλο στη νέα τραπεζική πραγματικότητα. Στηρίζουμε τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, την αγροτική οικονομία. Επενδύουμε στην ηλεκτρονική τραπεζική, στην πράσινη επιχειρηματικότητα. Και βήμα-βήμα συμβάλλουμε σε μια ανταγωνιστική ελληνική οικονομία. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Θα ήθελα ένα, όχι δύο μπιφτέκια από το μεγάλο, το εξτρίμπτο, το τεράστιο. Το ζουμερό. Με μαρούλι. Ντομάτα. Και κρεμμύδι οπωσδήποτε. Όχι κρεμμύδι, μανιτάρια σωτέ. Έχει λυσάξει με το κρεμμύδι. Θέλω να κάνω ένα και 40. Έγινεται. Τώρα για πρώτη φορά, εσύ φτιάχνεις το μπέργκερ σου, εσύ επιλέγεις την τιμή. My Burger, My Goodies. Φωτογραφία. Γίνεται να είμαστε μαζί. Δεν βλέπεις τι απλά κοιτάξτε. Πιο δικό σου. Δεν γίνεται. Πίσω από κάθε κίνηση υπάρχει η δύναμη της εμπιστοσύνης, του ενθουσιασμού, της καινοτομίας. Η Attica Bank συνδυάζει όλα αυτά και κάτι περισσότερο. Ισχυρά θεμέλια που ενισχύουν την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα και βάζουν σε κίνηση ξανά τον τροχό. Γίνεται η κινητήρια δύναμη για να πάμε όλοι μαζί ξανά την Ελλάδα μπροστά. Attica Bank. Μαζί πιο ισχυρή. ΕΤΕΚΑ. Η σύγχρονη και δυναμική ελληνική εταιρεία που σε γεμίζει κάθε μέρα στη θάλασσα με το International Bunkering. Στο σπίτι με πετρέλαιο θέρμανσης. Στο δρόμο με πανελλαδικό δίκτυο πρατηρίων καυσίμων. Στο αυτοκίνητο με πλήρη σειρά λιπαντικών. ΕΤΕΚΑ. Δύναμη χωρίς όρια. Attica Bank. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Περίοδος άσκησης δικαιωμάτων από 11 έως 25 Ιουνίου. Στα Everest, μαζί με τον 100% Superior Arabica, θα βρείτε το νέο Fine Brazilian Blend. Απολαύστε Φρέντο Καπουτσίνο ή Φρέντο Εσπρέσο, μόνο με 1,30. Μόνο στα Everest. Τα καλύτερα ροδάκινα έρχονται από την Άουσα. Γεμάτα βιταμίνες και είναι ζουμερά, μυρωδάτα. Και η μαμά κάνει ένα μαγικό και τα μετατρέπει σε κέικ και χυμούς. Αγαπώ τη μαμά, αλλά και τα ροδάκινα. Ροδάκινα Νάουσας. Ξεχωριστά και τόσο αγαπημένα. Ήρθα στο Λουτράκι για να κάνω μπάνιο, μα εδώ κάνει πολύ ζέστη. Δεν πειράζει. Σε περιμένω 5η, 18 και 35,
με μια καινούρια συνταγή. Νίτσε, θα γάλω. Μαγκαζίνο Live με την Kim Killian. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Μαγκαζίνο Live. Πάμε όμως τώρα να κάνουμε τη σύσκεψη της ημέρας. Γιατί η καλύτερη παρέα είναι αυτή που τα έχει όλα. Τραγούδι, κουβεντούλα, χορός, ενημέρωση, δώρα. Θα παίξουμε επίσης μουσικό quiz. Έχουμε και πολλά πολλά δώρα. Μα πάνω απ' όλα, καλή διάθεση. Μαγκαζίνο Live. Κάθε απόγευμα στις 5. Στο δικό σας κανάλι. Να δούμε μαζί πώς θα περάσουμε το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Ιδέες, προτάσεις, μουσική, θέατρο, σινεμά για ένα ευχάριστο και δημιουργικό weekend. Και όλα αυτά με ένα μεγάλο χαμόγελο. Weekend με τη Μαριαλένα Ανδρέου. Κάθε Παρασκευή στο δικό σας κανάλι. Σας παρουσιάζουμε από τη σειρά Finger Body το Slim Jeans Leggings, το μοντέρνο jean collan για μια πιο λεπτή σιλουέτα. Είναι ευκολοφόρετο και σας κάνει να νιώθετε sexy, γιατί το Slim Jeans Leggings είναι άνετο και όμορφο. Δημιουργεί οπτικά μια πιο λεπτή σιλουέτα. Κάνει μέση, γοφούς και γλουτούς να φαίνονται λεπτότεροι. Ανακαλύψτε το μοναδικό ρούχο που εφαρμόζει τέλεια στο σώμα σας. Το Slim Jeans Leggings σχεδιάστηκε για να προσφέρει πραγματική άνεση και αυτοπεποίθηση. Έχει ελαστικό ζωνάκι, δύο διακοσμητικές τσέπες, εξωτερικές ραφές και είναι πολύ άνετο χάρη στο ελαστικό του ύφασμα. Διατηρεί απόλυτα το σχήμα του, εφαρμόζει τέλεια και είναι ευκολοφόρετο. Είναι ένα ρούχο που θα το φορέσετε και δεν θα θέλετε να το αποχωριστείτε. Συνδυάστε το με ό,τι άλλο θέλετε, με casual ή σπορντίσιμο, με αθλητικά παπούτσια ή και με ψηλοτάκουνα. Είναι ένα παντελόνι για κάθε μέρα, για κάθε περίσταση, για κάθε ηλικία, γοητευτικό και θηλυκό. Ταιριάζει σε όλους τους τύπους σώματος και παίρνει το σχήμα του σώματός σας. Δεν χάνει τη φόρμα του, δεν ξεχυλώνει και σας κάνει να δείχνετε πιο λεπτές και πιο σεξι. Slim Jeans Leggings. Για μια πιο λεπτή σιλουέτα, πιο επίπεδη κοιλιά, λεπτή γοφή, σεξι γλουτί. Διατίθεται σε 4 μεγέθη. Small, Medium, Large, Extra Large. Και σε 2 χρώματα, μπλε και μαύρο. Καλέστε στο 210-2706040 και αποκτήστε το Slim Jeans Leggings μόνο με 19,99 ευρώ. Οι αγορές με πιστωτική κάρτα δεν επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής. Μια προσφορά Telemarketing Store. Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν με το Λάμπρο Παναγιώτου. Μια εκπομπή μοναδική, ξεχωριστή, με κέφι, ζωντάνια, αλλά και με έρωτες, γάμους, διαζύγια και μικρές παγίδες για τους πολιτικούς. Γιατί το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνε. Κάθε Τρίτη, στο δικό σας κανάλι. Μπάτσι, 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 γεια σας, γεια σας, γεια σας. Μη φεύγετε, έρχομαι. Για να μην βλέπετε τα ευρώ μόνο σε χαρτοπετσέτες, ελάτε στην εκπομπή Πάρε Κόσμε. Για να τα πάρετε αληθινά, ε. Και όχι μόνο ευρώ, και άλλες πόνες εκπλήξεις. Πάρε Κόσμε. Και γιατί τα μοιράζε, φίλε. Εγώ τα μοιράζω. Η εκπομπή τα μοιράζει. Πάρε Κόσμε. Με τον Γιάννη Παπαθανάση και τη Χρύσα Δημοπούλου. Κάθε Τετάρτη απόγευμα. Στο δικό σας κανάλι. Το πραγματικό ρεπορτάζ με τον Πέτρο Κουσουλό. Αποκαλύψεις και κοινωνικά θέματα που συγκλονεί. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Στο δικό σας κανάλι. Παρακολουθείτε πάντα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του GR. Να πάμε γρήγορα να καλησπερίσουμε την Ασημίνα Στέφα, να δούμε τις εξελίξεις και στο εξωτερικό, κυρίως τι λένε τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης για αυτά που συμβαίνουν εδώ. Να σας πω ότι τα χαμόγελα των εργαζομένων την ώρα που άκουγαν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ακριβώς πρωταγωνιστούν στα ρεπορτάζ σήμερα των ξένων δικτύων. Ωστόσο, δεν έχουν ακόμα κατανοήσει ακριβώς ποια θα είναι η επόμενη μέρα για την ΕΡΤ. Αν είχαν δει τις διευκρινιστικές του ανακοινώσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μπορεί και να δίκτυα, ναι. Θα έβλεπαν τα πάντα διαφορετικά. Έχουμε κάποια κοινά συμπεράσματα. Η Λιμπερασιόν λοιπόν λέει ότι ο Αντώνης Σαμαράς υποχρεώνεται να ανοίξει προσωρινά την ΕΡΤ. Η Financial Times, ο Σαμαράς αναγκάζεται να οπισθοχωρήσει λόγω της απόφασης του ΣΤΕ και να κάνει παραχωρήσεις προς τους κυβερνητικούς εταίρους. Η απόφαση θα καθυστερήσει τα σχέδια του Πρωθυπουργού, λέγεται χαρακτηριστικά, να απολύσει 2.650 εργαζόμενους που κυρίως υπογραμμίζει είναι πολιτικοί διοριστέντες. Δηλαδή έχουν με πολιτικά κίνητρα διοριστεί.
Το Associated Press, οι οθόνες της τηλεόρασης παραμένουν στο μαύρο εν μέσω της διαμάχης και να σας πω και από γερμανικό τύπο, η Die Welt παρομοιάζει την ΕΡΤ με δυναμίτη για την κυβέρνηση της Αθήνας και υπογραμμίζει ότι το κλείσιμο κλώνησε ισχυρά τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα, βέβαια έχουν χάσει επεισόδια που λέμε στην καθομιλουμένη, ναι, τα ξένα μέσα ενημέρωσης, γιατί οι εξελίξεις... Οι εξελίξεις έχουν προλάβει, είναι ραβδές άλλωστε. Ναι. Έμειναν στην αρχική αισιοδοξία τη χθεσινή των εργαζομένων. Όχι μόνο αυτό, η εκτίμηση είναι και μιλάνε κυρίως σε ό,τι αφορά τον Πρωθυπουργό, την εικόνα του Πρωθυπουργού και την εικόνα της κυβέρνησης, όπως και το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών, το οποίο απομακρύνθηκε. Αυτό τους ανησυχεί κυρίως και αυτό ήταν πάντα στο νου τους. Ας είναι, πάμε και στην Τουρκία, πάμε όπου τα είχαμε αφήσει αυτές τις μέρες, ναι, με ένα νέο τρόπο διαμαρτυρίας. Να δούμε ένα πρόσωπο το οποίο πρωταγωνιστεί αυτές τις μέρες, είναι χαρακτηριστικό και πολύ ενδιαφέρον. Πάμε. Σιωπηλοί στέκονται εκεί, στη μέση της πλατείας Ταξίμ και κοιτούν το κενό. Στην αρχή είναι λίγοι, μετρώνται στα δάχτυλα. Όσο όμως περνάει η ώρα, ολοένα και αυξάνονται. Νέοι κυρίως, άνδρες και γυναίκες. Όλοι τους συγκεντρώνονται γύρω από εκείνον που ξεκίνησε αυτή τη νέα μορφή διαμαρτυρίας, του Erdem Kuduz, ο οποίος πρώτος όρθιος στάθηκε, ακίνητος, αμίλητος, με την τσάντα του στα πόδια του και απλά σταμάτησε να κάνει οτιδήποτε άλλο. Ο Kuduz έμεινε μέχρι τη νύχτα και έφυγε μόνος του. Η αστυνομία, ωστόσο, έσπευσε να συλλάβει όσους είχαν σπεύσει στο πλευρό του. Λίγο μετά ο Φακός καταγράφει τα όργανα της τάξης να απομακρύνουν τους διαδηλωτές από την πλατεία όπου απαγορεύεται κάθε συγκέντρωση. Χειροκροτήματα και επιφημίες τους ακολουθούν. Οι φωτογραφίες του όρθιου διαδηλωτή χορογράφου στο επάγγελμα κυκλοφόρησαν αστραπιαία στα κοινωνικά δίκτυα και φυσικά βρήκαν μιμητές σε άλλα σημεία της Κωνσταντινούπολης και όχι μόνο. Η νέα μορφή διαμαρτυρίας, γράφει ενδεικτικά η Χουριέτ, έχει εξαπλωθεί σαν επιδημία. Υπερβολική για μερικούς η συγκεκριμένη εκτίμηση, τα καρέ ωστόσο με τους σταματημένους τροφοδοτούν τις ανταποκρίσεις από τη γειτονική χώρα. Το κύμα διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης του Ταγί Περντογάν συνεχίζεται για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα. Ici, il est certain que ce gouvernement n'est pas le gouvernement du peuple, mais c'est le gouvernement qui protège ses propres intérêts. Et nous, nous ne soutenons pas ce gouvernement. Και ενώ η Κωνσταντινούπολη έζησε άλλη μια νύχτα βίαιων επεισοδίων, η αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους σε σπίτια και γραφεία για εμπλοκή στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με δεκάδες συλλήψεις. Και ο Ταγί Περντογάν από το βήμα της τουρκικής εθνοσυνέλευσης δηλώνει ότι η συνωμοσία εναντίον της κυβέρνησης αποτράπηκε χάρη στο λαό που έκανε να αποτύχει αυτή η ίντρικα, προσερχόμενος κατά εκατοντάδες χιλιάδων στις συγκεντρώσεις του κυβερνώντος κόμματος. Παράλληλα, επιτέθηκε και πάλι μπεδρυμύτητα στους διαδηλωτές που καθοδηγούνται από προδότες με συνεργούς στο εξωτερικό. Να πούμε στους φίλους που τηλεφώνησαν νωρίτερα και μας βλέπουν στην Νότια Πελοπόννησο ότι όντως είχαμε μια σεισμική δόνηση 8 και 18 πρώτα λεπτά, 4 ρίχτερ, νοτίως της Καλαμάτας σε θαλάσσιο χώρο. Είναι το επίκεντρο του σεισμού, 4 βαθμοί της κλίμακας ρίχτερ, νοτίως της Καλαμάτας, σε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων έγινε αισθητός ο σεισμός στη Μεσσηνία 8 και 18 πρώτα λεπτά. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές. Θα μείνουμε και θα σας ενημερώσουμε και στη συνέχεια. 8 και 18 πρώτα λεπτά, νοτίως της Καλαμάτας, σε υποθαλάσσιο χώρο, 10 χιλιόμετρα εστιακό βάθος, 4 ρίχτερ. Να συνεχίσουμε με την Ασημίνα Στέφα. Ασημίνα, πεδίο μάχης έγινε και το Ρίο Ντζανέιρο. Ακριβώς. Εκεί που έχουμε το μοντέλο ανάπτυξης, αλλά Ευρώπη, με τους Ολυμπιακούς αγώνες που έρχονται. Αφορμή έχουν σταθεί αύξηση εισιτηρίων. Ωστόσο, φαίνεται πως τα κίνητρα των διαδηλωτών, 200.000 μόνο χθες, φανταστείτε, είναι πολύ βαθύτερα, όπως μπορούμε να δούμε και στο βίντεο που ακολουθεί. Εξάλλου, ξύλο. Σαν φαβέλες με μπουλντόζες, συνοδεία αστυνομικών, υπάρχει ακρίβεια, διαφθορά. Μιλάμε για υπέρμετρη αστυνομική βία και αυτό εξοργίζει τον κόσμο που βγαίνει στους δρόμους για να διαδηλώσει για διαφθορά, για άλλα θέματα που τους απασχολούν. Να δούμε το ρεπορτάζ. Εκτοξεύοντας πέτρες και βόμβες Μολότοφ, διαδηλωτές επιχειρούν να εισβάλλουν στο τοπικό κοινοβούλιο του Ρίο Ντζανέιρο. Οι αστυνομικοί απαντούν με δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες για να τους αποθήσουν, με τις συμπλοκές να φθάνουν έως την είσοδο του κτηρίου.
Οι σφοδρές οδομαχίες μεταξύ του οργισμένου πλήθους με τις δυνάμεις καταστολής συνεχίζονται όλη τη νύχτα σε πολλές πόλεις της χώρας. Στην Βραζίλια, 200 άνθρωποι κατορθώνουν να σκαρφαλώσουν στη στέγη του κοινοβουλίου. Τουλάχιστον 200.000 άτομα βγήκαν στους δρόμους στις μεγαλύτερες διαδηλώσεις την τελευταία 20ετία με αφορμή την αύξηση της τιμής στα εισιτήρια των λεωφορείων κατά 10%. Από 3 ρεάλ η τιμή πήγε στα 3,2, αύξηση 20 σεντάβος, δηλαδή από περίπου 1,05 ευρώ στα 1,12. Αν και οι κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει εδώ και λίγες ημέρες, η σκληρή απάντηση της αστυνομίας φούντωσε το κύμα οργής. Πολίτες κάθε ηλικίας βγαίνουν για να φωνάξουν ενάντια στη διαφθορά, τα φορολογικά βάρη, αλλά και το υψηλό κόστος διοργάνωσης του ποδοσφαιρικού Confederations Cup και του επόμενου Μουντιάλ. It's a cry from society against corruption that's messing up the country. Μέχρι στιγμής στις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα έχουν τραυματιστεί πάνω από 100 άτομα και έχουν συλληφθεί περίπου 230. Η αριστερών καταβολών πρόεδρος της χώρας, Ντιούλμα Ρούσεφ, αναγνώρισε σε σύντομη δήλωσή της την νομιμότητα των ειρηνικών διαδηλώσεων ως μέρος της δημοκρατίας. Με τη Βραζιλία να είναι περίπου όπως ήμασταν εμείς πριν από το 2004, σε τέτοιο κλίμα επενδυτικό και αναπτυξιακό. Πάμε να γυρίσουμε στα δικά μας τώρα. Δεν έκλεισε μόνο η ΕΡΤ. Πολλά προβλήματα υπάρχουν και στα σχολεία και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη και στην περιφέρεια. Πάμε για παράδειγμα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, όπου εκεί έχουμε οργή από τους γονείς της ενδοχώρας για το κλείσιμο 7 δημοτικών σχολείων με σφοδρές αντιπαραθέσεις και με αυτούς που την πληρώνουν και τα ακούν να είναι οι εκπαιδευτικοί. Αρνούμαστε να δεχθούμε ότι θα αφήσουμε αμόρφωτα τα παιδιά μας επειδή κάποιοι αποφάσισαν να τους στερήσουν το δικαίωμα αυτό, τόνισαν σήμερα σε όλους τους τόνους γονείς παιδιών από την ενδοχώρα του Ηρακλείου, που παρά τις αντιρρήσεις που από καιρό είχαν διατυπώσει, όπως είπαν, είδαν τα σχολεία των περιοχών τους να πηγαίνουν για λουκέτο μετά από συγκεκριμένη, όπως είπαν, πρόταση της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου προς το Υπουργείο Παιδείας. Εκεί που μας λένε και μας υποχρεώνουν να πάμε τα παιδιά μας, όχι δεν υπάρχει δρόμος, άσφαλτος, αλλά δεν μπορεί να περάσει ούτε γαϊδούρι από εκεί να πάει. Είναι αυτή τη στιγμή 14 παιδιά και θα υπάρξουν και άλλα στη νέα χρονιά καινούργιες θέσεις. Γιατί φεύγουν από τον νηπιαγωγείο και θα πάνε στο δημοτικό. Το κλείσιμο του σχολείου σημαίνει, αν μη τι άλλο, ταλαιπωρία παραπάνω των γονέων. Τα σχολεία που προτάθηκαν για κλείσιμο, διαδικασία που γίνεται κάθε χρόνο με φόντο την κατάσταση και τη δυναμική των σχολείων, φέτος ήταν το Δημοτικό Σχολείο Καυροχωρίου, Δημοτικό Σχολείο Καρκαδιώτισσας, Δημοτικό Σχολείο Σίβα, Δημοτικό Σχολείο Σκουρβούλων, Δημοτικό Σχολείο Αμυρών, Δημοτικό Σχολείο Στερνών και Δημοτικό Σχολείο Παναγιάς. Η δικιά μας η περιοχή πιστεύω ότι χρειάζεται να έχει σχολεία και όχι να κλείνουμε σχολεία. Είτε μικρά σχολεία είναι αυτά, είτε μεγάλα σχολεία αυτά. Και οι μεταφορές είναι στον αέρα και οι δεσμεύσεις του Υπουργείου ότι τα σχολεία αυτά θα στελεχωθούν από εκπαιδευτικούς δεν τηρήθηκαν καθόλου. Καθώς φέτος είχαμε πολλά σχολεία τα οποία δεν είχαν ούτε αγγλικά, ούτε γυμναστές, ούτε δασκάλους, ούτε νηπιαγωγούς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν απαιτούμε όλοι μαζί το να αρθεί αυτή η παράλογη απόφαση. Δηλαδή έχουμε 35-40 παιδιά περίπου και πάνε να κλείσουν το σχολείο αυτό σε ένα χωριό ανερχόμενο. Προκαλώντας ένταση στη διάρκεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κάτοικοι των περιοχών, γονείς των παιδιών αλλά και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας ζήτησαν να αρθεί η απόφαση, μιλώντας για αντισυνταγματικές διαδικασίες. Έκλεισε φέτος το Κοφών και Βαρικών στον Τιμπάκι, το οποίο είχε 5 μαθητές και ήθελε ένα δάσκαλο. Τα παιδιά μεταφέρονται στο Ηράκλειο. Κοστίζει 100 ευρώ την ημέρα στο κράτος τη μεταφορά, όταν το σχολείο για να λειτουργήσει θέλει 30 ευρώ στο δάσκαλο. Άρα λοιπόν, για ποια οικονομία μιλάμε, την οικονομία που μας έφερε εδώ, που μας έφερε σήμερα? Θα πρέπει να βλέπουμε τον παράγοντα άνθρωπο και όχι απλά αριθμός. Αντί να χτίζονται δημοτικά σχολεία και να έχουμε περισσότερη ευμάρεια προς τον ελληνικό λαό και μάθηση, βλέπουμε ότι κλείνουν δυστυχώς για μας 7 σχολεία στο νομό Ηρακλείου. Μετά από επαφές πάντως με το Υπουργείο Παιδείας, εκείνο που προέκυψε ήταν η δέσμευση ότι προς το παρόν παγώνει το θέμα, με τις συζητήσεις που θα γίνουν με το Υπουργείο να διαμορφώσουν την ιδανική λύση, όπως τόνισαν, ως προς τις ανάγκες που προκύπτουν βάσει της δυναμικής των σχολείων του νομού.
Και αυτό που συμβαίνει εκεί στην Κρήτη συμβαίνει σε πάρα πολλές περιοχές σε όλη την χώρα με τα σχολεία, κυρίως τα δημοτικά σχολεία. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στην ΕΡΤ να καλησπερίσω τον Πέτρο Σιδερέα. Να πω ότι πριν από λίγο εκδόθηκε μια οξύτατη ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ που καταδικάζει τα σενάρια που θέλουν να λειτουργήσει ο νέος φορέας εκτός του ραδιομεγάρου της ΕΡΤ. Φαίνεται πως έχουμε ένα σκοτσέζικο ντουζ πολιτικά και θα δούμε φυσικά πώς θα πάμε στην αυριανή σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Εκτός εάν πρόκειται για έναν πόλεμο εντυπώσεων, ένα παιχνίδι εντυπώσεων και έχουν ληφθεί αποφάσεις και δρομολογούνται όπως είδαμε και από τις διευκρινήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πάμε στον Πέτρο. Τι λένε οι εργαζόμενοι, Πέτρο, για τις τελευταίες εξελίξεις? Θεωρούνται πια απολυμμένοι? Παγωμάρα επικρατεί στο εσωτερικό της ΕΡΤ μεταξύ των εργαζομένων σήμερα. Μετά τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι ίδιοι λένε ότι η συγκεκριμένη απόφαση μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους. Για τον λόγο, μάλιστα, αυτό εξέδωσαν σήμερα και μία γνωμοδότηση από νομικό σύμβουλο της ΕΡΤ, η οποία έχει τρία βασικά σημεία ερμηνείας ουσιαστικά της χθεσινής απόφασης του ΣΤΕ. Το πρώτο αναφέρει ότι θα πρέπει να επαναλειτουργήσει η ΕΡΤ με το σύνολο του δυναμικού της. Το δεύτερο, ότι δεν μπορεί να κλείσει καθώς η ΕΡΤ αποτελεί το μοναδικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο, ενώ επίσης αναφέρεται ότι θα πρέπει να επανέλθουν στη λειτουργία όλα τα συστατικά εκείνα που απαρτίζουν το σύνολο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εμένουν στις θέσεις τους λοιπόν οι εργαζόμενοι στη λογική ότι κανένας δεν περισσεύει. Το έχουμε ακούσει και από τα χείλη των εκπροσώπων, δημοσιογράφων, τεχνικών της ΠΟΣΠΕΡΤ. Και μένει να δούμε τι θα γίνει πια, γιατί υπάρχει και ένα χωροταξικό θέμα. Υπάρχουν εκατοντάδες εργαζόμενοι που παραμένουν μέσα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει το νέο σχήμα, από πού θα εκπέμψει, πώς θα λέγεται, ποιοι θα υπογράψουν συμβάσεις και κυρίως αν όλα αυτά θα προχωρήσουν με τη συνένεση του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Κουβέλη. Επί τη ευκαιρία να δούμε και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο ετοιμάζει ο Γιώργος Αβγερόπουλος, που το γνωρίζετε από τον Εξάντα, μία από τις πολύ σημαντικές τηλεοπτικές δουλειές του. Έχει καταγράψει από τις πρώτες ώρες τα όσα έγιναν στην ΕΡΤ, υπομορφή ντοκιμαντέρ, από την στιγμή του διαγγέλματος του Σίμου και Δίκογλου και όλες τις επόμενες μέρες σε ένα ντοκιμαντέρ που θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες και αξίζει να δείτε κάποια πρώτα στιγμιότυπα. Άμα έρθει η δήλωση, τι κάνω? Παιδιά, είναι στο καρέ. Τι κάνω? Λέει, τι κάνω. Μόνο με τη σταυρούλα. Μόνο τη σταυρούλα και την κούλα. Μόνο τη σταυρούλα. Μόνο τη σταυρούλα. Θα σκεπίσει στην ένα. Πάμε. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην ΕΡΤ. Πάμε να δούμε την ανακοίνωση που έκανε ο αρμόδιος Υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κερδίκογλου για το μέλλον της ΕΡΤ. Σε μια περίοδο που ο ελληνικός λαός υφίσταται θυσίες, δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις ή για δισταγμούς. Όπως δεν υπάρχουν περιθώρια ανοχής για ιερές αγελάδες που παραμένουν άθικτες όταν επιβάλλονται περικοπές παντού. Όταν πρέπει να τελειώνουμε με τα ελλείμματα και να βγούμε από την κρίση, δεν μπορούμε να ανεχόμαστε θύλακες αδιαφάνειας και δημόσιας σπατάλης. Η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, η ΕΡΤ, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση μοναδικής αδιαφάνειας και απίστευτης σπατάλης. Και αυτό τελειώνει σήμερα. Την ΕΡΤ την πληρώνει ο ελληνικός λαός με το χαράξι στους λογαριασμούς ηλεκτρικού γύρω στα 300 εκατομμύρια το χρόνο. Έχει τριπλάσιο έως επταπλάσιο κόστος από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς και τετραπλάσιο έως εξαπλάσιο προσωπικό για πολύ μικρή τηλεθέαση. Η μισή σχεδόν είναι από τρία δημόσια κανάλια μαζί, απόσει ένα μέσο εμπορικό κανάλι. Έχει τεράστια περιουσία, η οποία όμως παραμένει αδρανής, αν δεν λαιλατείται υπέρ του ανταγωνισμού. Υπάρχει καθεστώς αδιαφάνειας στη διαχείριση των συμβάσεων. Καθεστώς ακόμα μεγαλύτερης αδιαφάνειας στη διαχείριση του υλικού, το οποίο δεν έχει απογραφεί εδώ και 8 χρόνια. Αυτά όλα τελειώνουν σήμερα και τελειώνουν οριστικά. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Με το ισχύον νομικό πλαίσιο και με κοινή υπουργική απόφαση σταματούν οι μεταδόσεις της ΕΡΤ μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος σήμερα το βράδυ. Και στη θέση της ΕΡΤ θα δημιουργηθεί ένας σύγχρονος, δημόσιος, αλλά όχι κρατικός,
ούτε κομματικά ελεγχόμενος οργανισμός ραδιοτηλεόρασης. Μεγάλες αλλαγές δεν γίνονται χωρίς μεγάλες τομές, τολμηρές και ριζοσπαστικές. Η σημερινή κυβέρνηση αποδεικνύει ότι διαθέτει την πολιτική βούληση. Αυτό άλλωστε ζητάει και αυτό περιμένει να δει ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, ακούσαμε κυρίες και κύριοι την ανακοίνωση του Υπουργού Επικρατείας και Κυβερνητικού Εκπροσώπου του Σύμβου και Δίκουλου, ο οποίος λοιπόν κάνει σαφές, ανακοινώνει ότι από το βράδυ θα βλέπετε μαύρο στις συχνότητες της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ κλείνει με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. Αρκετές ώρες τώρα. Αυτός ο ξαφνικός θάνατος της ΕΡΤ έχει προκαλέσει πλημμυρίδα αντιδράσεων. Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ παραμένουν μέχρι αυτή την ώρα συγκεντρωμένοι στο προάβλιο, όπου προσέρχεται συνεχώς πολλής κόσμος, πολιτικοί εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, των τεχνών και των γραμμάτων, απλοί άνθρωποι που ζητούν να παραμείνει ανοιχτή η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Ρίξαμε το σήμα της ΕΡΤ. Το ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αβγερόπουλου, το χαμένο σήμα της δημοκρατίας, χωρίς σχόλια, πολλές φορές η αλήθεια είναι πραγματικά σοκαριστική. Και να προχωρήσουμε στην αθλητική μας ενημέρωση. Κοντά μας είναι η Κατερίνα Νινιού. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Φτωχή αθλητική ενημέρωση σε επικαιρότητα σε σχέση με την πολιτική, Γιώργο. Μεταγραφικό παζάρι ακόμα συνεχίζεται. Πριν αρχίσουν τις προετοιμασίες οι ομάδες, Μαχαμαντού Ντιαρά από την μεριά του Παναθηναϊκού κοιτάει ο Γιάννης Αναστασίου. Παλιός ξέρει... παίκτης του Όφη και του Έγκαι Κέρα. Πήγε στη Ρεάλ, έπαιξε και με τον Πέντε χρόνια στη Ρεάλ. Ναι. Έχει ένα πρόβλημα στο γόνατο, δεν ξέρω κατά πόσο. Έχει κάποιους τραυματισμούς. Ελπίζουμε να μην είναι όπως με το Φιγκέρα, που έχει ταλαιπωρείται και περιμένουμε να δούμε και αν θα βρούνε και οικονομικά, έτσι, γιατί είναι και το πιο σημαντικό αυτό. Και πάμε στον Ολυμπιακό, Γιάνν Βερδού. Δεν θέλει σύζυγος, λέει. Δεν θέλει να έρθει η κυρία Βερδού, γιατί βέβαια και ο ίδιος ψάχνει να βρει κάποιο πιο δυνατό πρωτάθλημα να παίξει, Premier League, κάπου εκεί κοιτάει ο Ισπανός. 1,4 εκατομμύρια ευρώ του έδωσε ο κύριος Μαρινάκης. Mm-hmm. Θα το σκεφτεί. Η ΑΕΚ που θα παίζει δε στο ΆΚΑ έκλεισε ήδη τον Κορδέρο με ένα καλό τετραετέ συμβόλαιο. Ο κύριος Μελισανίδης την καθάρισε την υπόθεση αμέσως με κλιμακούμενο αυξανόμενο ποσό που δείχνει ότι η ΑΕΚ έχει σχέδιο για τετραετές πλάνο. Για να κλείσουμε τους τρεις μεγάλους. Γιατί για μένα, νομίζω για όλο τον κόσμο, η ΑΕΚ παραμένει μεγάλη. Είναι μεγάλη. Και πάμε στο κύπελλο συνομοσπονδιών, Confederations Cup. Βέβαια, να πούμε μια που το λες ότι οι αντιδράσεις που είδαμε στη Βραζιλία και διαδηλώσταν και για το κόστος του Confederations Cup και για το Μουντιάλ, γιατί οι λίγοι γλεντούν και οι πολλοί υποφέρουν έξω στους δρόμους. Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια προπόνηση πριν το παγκόσμιο κύπελλο αθλητικά. Του χρόνου που θα γίνει αθλητικά. Η Ισπανία επικράτησε 2-1 της νικήτριας του Copa America Uruguay με 2-1. 2-1 ξεκίνησε και η Ιταλία με το Μεξικό, ενώ η Βραζιλία 3-0 την πρωταθλήτρια Ασία στην Ιαπωνία. Ο Νεϊμάρ εκεί έβαλε ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Κάνει προπόνηση για την Μπαρτσελόνα. Έχουμε άλλους αγώνες στο Confederations Cup. Υπάρχουν μέχρι 17 Ιουλίου ξεκινάει. Είναι η τελευταία αγωνιστική, 17 Ιουλίου. Mm-hmm. Αυτά και με το Confederations Cup και πάμε στο μπάσκετ. Πάμε στο μπάσκετ. Όπου ο μισός Ολυμπιακός μεταναστεύει με πολύ καλά συμβόλαια, μα διαβάζω. Κάιλ Χάινς είναι βέβαια στο επίκεντρο, στον οποίο τριπλασιάσανε την προσφορά οι Αγγελόπουλοι, γύρω στα 900 εκατομμύρια.
900.000, συγγνώμη, 1,8 εκατομμύρια για τα 3 χρόνια. Ακριβώς. Αν και η ΤΣΣΚΑ τα δίνει αυτά για ένα χρόνο. Ναι, για ένα χρόνο. Στο και ο Σπανούλης έχει πολύ καλή πρόταση, έχουν και τον ίδιο μάνατζερ. Τώρα έχουν πέσει σε όλους, και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, στους μεγάλους παίκτες. Ο Καϊλ Χάινς, για να το τελειώσουμε, είναι στην Αμερική τώρα, κάνει διακοπές και μόλις γυρίσει θα αποφασίσει τι θα κάνει. Ποιος τη χάρη σου να είσαι διακοπές και να γυρίσει να αποφασίσει για αν θα παίξει για 1 εκατομμύριο ευρώ ή για 1,8. Αλλά είναι κορυφαίοι στο είδο τους και ο προαναλυτισμός είναι δύσκολος και απαιτεί θυσίες. Αυτά και με τον Ολυμπιακό. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Κατερίνα Νινιού για την αθλητική ενημέρωση. Οτιδήποτε υπάρχει θα το δούμε και στις εκπομπές σας, Κατερίνα. Και το περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του GR. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μείνατε κοντά μας. Ακολουθεί ο καιρός με τη Μαρία Σινιώρη και τα νέα από την αγορά και τα χρηματιστήρια με την Ανίτα Τριανταφυλοπούλου. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γενικά έφυρος προβλέπεται ο καιρός για αύριο, με βόρειους ανέμους στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Πιο αναλυτικά, σε όλη τη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έφυρος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη ασθενής μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, στο Ιόνιο βόρει βορειοδυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο βόρει 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα θα κυμανθεί από 18 έως 35 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς, στα υπόλοιπα επιρροτικά από 19 έως 35 και τοπικά έως 36 και στην νησιωτική χώρα από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στην Αττική. Η άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς, στα ανατολικά και βόρεια όμως θα είναι 2 με 4 βαθμούς.